Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε. Μου είπαν ότι δεν είστε όλοι στο σύνδεσμο. Αυτό δεν με πειράζει εφόσον είναι ανοιχτό. Είναι καλό να υπάρχουν σύνδεσμοι καταναλωτών. Εγώ το βλέπω σε πολλές χώρες. Γιατί έχω την ευκαιρία να είμαι και στην Ελλάδα και στην Γαλλία και σε άλλες. Και πολύ συχνά, εσείς δεν με ακούτε καλά. Ίσα-ίσα, βλέπω με τα αυτοί σας. Πολύ συχνά γίνονται πολλά πράγματα στους τομείς της πώλησης και αν δεν υπήρχαν οι σύνδεσμοι καταναλωτών, θα έχει ξεφύγει εντελώς το θέμα. Συνήθως τραβάτε και εσείς ένα λούκι, γιατί αναφερθήκατε στο γεγονός ότι μερικές φορές περιμένουμε. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω γενικότερα είναι ότι όταν έχετε την ευκαιρία να πάτε σε πολλές χώρες, είναι μερικά προϊόντα που είναι απαγορευμένα σε μερικές χώρες και σε άλλες χώρες είναι μια χαρά. Και δεν χρειάζεται λέει τίποτα εκτός από τους καταναλωτές που έχουν ο σύνδεσμος, έχουν εντοπίσει ότι δεν το κάνουν αυτό. Και μετά βγαίνει η εταιρεία και σας λέει: μα δεν είναι απαγορευμένο. Εντάξει, αλλά εγώ όταν ξέρω ότι αυτό είναι απαγορευμένο αλλού, αρχίζουν να έχουν υποψίες. Και το πιο απίστευτο σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά θα είναι απαγορευμένο μετά από 2-3 χρόνια. Εσείς όμως, ο ενδιάμεσο, ας πούμε, θα το έχετε φάει για 2-3 χρόνια. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με τον αμίαντο. Είχαμε βάλει παντού αυτό το πράγμα. Υποτίθεται να μας προστατεύσει από τις πυρκαγιές. Αν ξέρετε πόσοι έχουν πιάσει καρκίνο διάφορα μόνο και μόνο γι' αυτό, και τώρα συστηματικά τα ξυλώνουμε όλα, ενώ θεωρούσαμε ότι τότε ήταν η πανάκια. Άρα, το λέω και αυτό σαν παράδειγμα, γιατί δεν το έκαναν τότε γνωρίζοντας ότι είναι πρόβλημα. Σιγά σιγά το ανακαλύψαμε. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το τάλκ. Η πούδα. Λοιπόν, αρχικά είχαμε την εντύπωση ότι είναι εντελώς ουδέτερο. Δεν είναι ακριβώς εντελώς ουδέτερο. Το ίδιο λοιπόν και με τη σιλικόνη. Θεωρήσουμε ότι είναι εντελώς ουδέτερο. Αν σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο, τώρα το λέω για το στήθος των γυναικών, από σιλικόνη να περνούμε τώρα να ξαναβάζουμε νερό. Θέλει να πει ότι έχουμε σκεφτεί διαφορετικά τα πράγματα και πολύ συχνά το γενικότερο πρόβλημα είναι το θέμα της συσσόρευσης. Αυτό είναι ένα νοητικό σχήμα που είναι πολύ δύσκολο, γιατί πίνω αυτό το νερό. Δεν είναι πάρα πολύ καλό, δεν λέω το συγκεκριμένο, είναι θεωρητικό. Πίνω αυτό το νερό, δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα, άρα λέω ότι είναι καλό. Το πίνω. Μετά συνεχίζω να το πίνω κάθε μέρα, μετά από 3 χρόνια έχω ένα πρόβλημα. Βλέπουν ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε πριν. Άρα, όσο έρχεται κάποιο, ακόμα και ένα σύνδεσμο, σα λέει: προσέξτε, υπάρχει ένα θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι άμα είναι πρόβλημα συσσωρευμένο, δεν φαίνεται αμέσω. Αλλά θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα πράγμα που κάναμε και στο ΤΕΙ Καβάλα σαν πείραμα, πάρα πολύ απλό. Παίρνετε ένα μήλο. Έτσι. Άρα. Δεν θα πιω. Μην ανησυχεί, δεν θα πιω. Δεν πίνω ποτέ στη διάρκεια. Όλοι αυτοί που πίνουν, θα το πούμε μεταξύ μας τι σημαίνει ακριβώς. Άρα, η ιδέα είναι. Παίρνετε ένα μήλο. Βιολογική καλλιέργεια. Συμβατική καλλιέργεια. Άρα τι κάναμε, κοιτάξαμε πόσο μόλυβδο περιέχει. Λοιπόν, συμβατική καλλιέργεια. Έχει μόλυβδο μέσα, έχει μόλυβδο έξω. Λέτε, εντάξει, λογικό είναι αφού είναι συμβατική. Βιολογική καλλιέργεια. Δεν έχει μόλυβδο μέσα, έχει μόλυβδο έξω. Λοιπόν, αυτό δεν φταίει ο βιοκαλλιεργητής, γιατί για να μην έχεις απ' έξω μόλυβδο, πρέπει να αλλάξεις όλο τον αέρα. Μάλιστα. Άρα θα μου πείτε σε πρώτη φάση, όπως το κάνετε λίγο τώρα, προσέξτε γιατί είναι παγίδα από μέρους μου. Λέτε ναι, ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι ναι, ναι, εντάξει. Γιατί εγώ συνεχίζω να τρώω μόλυβδο. Βλέπετε. Ο ζώρυθος είναι μια λύση αυτό. Δηλαδή όταν θα σας πω μετά, όταν θα ψεκάσουμε τα μήλα μας, με ζεόρυθρο, ο ζεόρυθρος επειδή είναι πολύ απορροφητικός, θα απορροφήσει και αυτό το στοιχείο και θα αφήσει τη φλούδα καθαρή. Άρα την έχουμε τη λύση. Βλέπετε. Ενώ εσείς τώρα ήσασταν έτοιμοι να πείτε, εντάξει παιδί μου, πάλι καλά, αφού δεν τρώμε το άλλο, θα τρώμε το άλλο, αυτό θα βγάλουμε τη φλούδα.
Δεν πάει έτσι. Άρα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που μου έλεγε το παραμύθι η γιαγιά μου, ότι ο φτωχός έτρωγε το μήλο με τη φλούδα, ενώ το βασιλόπουλο τρώγε το νερό χωρίς τη φλούδα, αλλά το βασιλόπουλο ήταν χλωμό, ενώ ο φτωχός ήταν μια χαρά, κόκκινα, δε. Τώρα αυτή την περίοδο είναι κάπως δύσκολο αυτό. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και επειδή οι αγορές είναι μεγάλες, κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση, σας λένε, τώρα τι να αλλάξουμε, δεν μπορούμε, πώς θα το κάνουμε. Άρα, έχουμε λοιπόν ένα θέμα με τα βαρέα μέτρα. Να ξέρετε ότι πολλά αυτιστικά παιδιά είναι αυτιστικά επειδή έχουν απορροφήσει πολλά βαρέα μέτρα. Θα μου πείτε, μα πώς τα απορρόφησαν. Είναι πολύ απλό. Άμα κοιτάξετε επιδημιολογικά περιοχές, δηλαδή κοιτάζετε τυφλά και κάνετε στατιστικά στις περιοχές και μπορείτε να δείτε, ας πούμε, πόσα αυτιστικά παιδιά υπάρχουν σε μια περιοχή. Θα δείτε ότι εντελώς τυχαία στις περιοχές όπου υπάρχουν πάρα πολλά θερμοκήπια έχετε περισσότερο. Άρα δείτε το πλαστικό από το θερμοκήπιο δεν είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα φυτοφάρμακα που βάζουν έχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία και σιγά σιγά συσσωρεύονται. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι το ψάρι είναι καλύτερο από το κρέας. Εντάξει, αντικειμενικά σας το λέω αυτό. Στην πραγματικότητα το ψάρι είναι ένα πολύ καλό φίλτρο για να μαζεύει οποιαδήποτε σαβούρα που υπάρχει στη θάλασσα. Και έχει το θέμα της συσσόρευσης. Άρα είχαμε ένα θέμα σοβαρό με τον υδράργυρο. Ο υδράργυρος όταν είναι μέσα στη θάλασσα είναι τοξικό, αλλά είναι τόσο απλωμένο. Το θέμα είναι ότι το ψάρι που συνεχώς τρώει από τη θάλασσα, τρώει, μετά αυτό στυρικνώνεται και πάει όλο συσσωρευτικά στο ψάρι. Άμα κοιτάξετε λοιπόν τον ωκεανό που ζει το ψάρι, που λέει εδώ που, και το ψάρι, και πάρε στο δείγμα, είναι κάτι του τύπου χίλιες φορές περισσότερο. Βλέπετε. Άρα, μετά μπαίνουμε στο θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν υπάρχει το ίδιο. Μερικές φορές, αν βλέπατε τι δίνουν να φάνε αυτά τα ψάρια, τότε δεν τα αγοράζετε ποτέ. Άρα, δεν είναι εδώ για να κατηγορήσουμε έτσι γενικά, χωρίς να το ξέρουμε, αλλά θα πάρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι. Ο ζεόλιθος είναι ένα πέτρωμα. Άρα, δεν είναι σχιστόλιθος, γιατί μερικές φορές το μπερδεύουν οι άνθρωποι. Άρα, ο ζεόλιθος είναι ένα πέτρωμα που θα έχει πολλές εφαρμογές. Είναι ένα ουδέτερο πέτρωμα, δηλαδή σημαίνει ότι έχει pH 7. Και αυτό τώρα από μόνο του θα μου πείτε τι να το κάνω. Στον ζεόλιθο μπορείτε να τον τεμαχίζετε και να κάνετε αυτό το μικρό μέγεθος, αυτό εδώ, πιο μικρό, και αυτό εδώ, τι θες να πω. Να το δώσουμε κάτω, να το δούμε. Τότε δεν είναι να το δούμε, είναι να το πιάσουμε. Πες να το πιάσω. Θα το δώσω τώρα. Το έκανες έτσι παράξενα. Λοιπόν, μια που ήρθες, πάρε και αυτά. Λοιπόν, αυτό θα έχετε δικαίωμα όχι μόνο να το πιάσετε και να το δείτε, αλλά και να το κουφτώσετε, να το ανοίγετε. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Όχι. Όχι, αγαπητοί, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτό είναι 2,55 και αυτό που έχει τώρα είναι 0,8-2,5. Μιλάω σε χιλιοστά. Αυτό εδώ είναι ακόμα πιο μικρό, άρα είναι πούδρα. Όχι, δεν βάλει 0,8. Έχεις 0,15. 0,15. Ωραία. Λοιπόν, όσοι από εσάς θεωρούν ότι θα λερωθούν, καλά θα κάνουν. Δηλαδή αυτό καθαρίζει. Αλλά θα εξηγήσουμε μετά συγκεκριμένα. Λοιπόν, άρα, στην αρχή λοιπόν είναι ένα πέτρωμα το οποίο πρέπει να έχει κλινοκυλόλιθο. Για όσους και όσες σημειώνουν, να θυμάστε τη λέξη κλινοκυλόλιθος και όχι ζεόλιθος. Ο ζεόλιθος έχει 70 ποικιλίες. Ο κλινοκυλόλιθος είναι μία. Εντάξει. Άρα, αυτό εδώ είναι ζεόλιθος, κλινοκυλόλιθος. Άρα, από τι χαρακτηρίζεται τα στοιχεία του, ο ζεόλιθος, έχει αναγκαστικά πυρίτιο και αργύριο. Δηλαδή πάνω κάτω μοιάζει με την άμμο και με το αλουμίνιο, το μείγμα αυτό. Όταν είναι κλινοκυλόλιθος, έχει ασβέστιο, κάλιο και νάτριο. 5 στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν σας τα λέω για να τα θυμηθείτε, γιατί αυτά δεν θα δοθούν, θα μείνουν μέσα στο ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος λοιπόν καθαρίζει. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτείτε είναι το εξής.
καθαρίζει πώς. Καθαρίζει σαν ένα σφουγγάρι. Άρα τις εικόνες. Άρα πώς ο ερωτός. Καθαρίζει με ποιον τρόπο. Καθαρίζει ακριβώς όπως ένα φίλτρο. Εντάξει. Άρα για όσους από εσάς έχουν ας πούμε φίλτρα με ενεργό άνθρακα για το νερό, τα φίλτρα με ζεόλυθρο είναι καλύτερα. Άρα σε τι οφείλεται. Ας αρχίσουμε κάτι λίγο πιο παραδοσιακό. Για όσες από εσάς, λέω τώρα μόνο στις γυναίκες βέβαια, η θυμούσα αλευρία, η άλλη μόνο τα επιτρώνει, την καθαρίζεται με στάχτη. Πώς θέτει το ρήμα, γιατί βάζετε τη στάχτη. Ναι, λέμε κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Ασπρόγραμμα, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, επειδή αυτό έχει μικρές τρύπες, αυτό που δεν είναι καλό πηγαίνει στις μικρές τρύπες και εσείς μετά μπορείτε να το μαζέψετε εύκολα και να το βγάλετε. Αλλά στην ουσία είναι ένα φίλτρο. Όταν βάζετε ενεργό άνθρακα για τη μουσταλευριά, είναι καλύτερη από αυτό που βάζετε. Άρα, ο ενεργός άνθρακας είναι ουσιαστικά ξύλο, το οποίο το έχουμε κάψει και έχουμε δημιουργήσει οπές, τρύπες. Αυτές οι τρύπες θα είναι αυτές που όταν θα μπαίνει μέσα θα μπλοκάρετε και μετά το βγάζετε και καθαρίζετε. Λοιπόν, ο ζεόλυθρος που έχετε τώρα στα σχέδια σας έχει οπές που είναι πολύ πιο μικρές. Είναι 8 με 12 άγστρομ, το άγστρομ είναι 10 στη μείον 10. Αυτό μας επιτρέπει να φιλτράρουμε πολύ πιο καθαρά. Άρα το ξαναλέω πιο πρακτικά, όταν παίρνετε ένα σφουγγάρι στο σπίτι σας, άμα πάρετε ένα φυσικό σφουγγάρι, έχει μεγάλες τρύπες. Από τις μεγάλες τρύπες το νερό μπαίνει και βγαίνει, δεν είναι τίποτα. Γιατί είναι για να ζήσει το σφουγγάρι. Οι μικρές τρύπες είναι αυτές που επιτρέπουν να καθαρίσουμε καλύτερα. Θα δείτε μετά, για όσους ξέρουν από αυτά, το σφουγγάρι που αγοράζετε, όσο πιο μικρές είναι οι τρύπες που έχει, τόσο καλύτερο είναι. Είναι πιο μικρές από το ένα μάικρο, κύριε Λιέρε. Εξαρτάται, υπάρχουν από τα δύο. Υπάρχουν από τις δύο. Για τα ψάρια, ήταν καλό να πούμε στους φίλους μας εδώ ότι τα ψάρια των μεγάλων βαθών τραβάνε περισσότερο υδράγειο. Τα πιο υγιεινά ψάρια είναι του αυγού, όπου ας πούμε, να περίνα, που δεν είναι λιγότερο μόλυκο. Σωστά. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα με το σφουγγάρι που εγώ το έλεγα τώρα γενικά, να θυμάστε πώς λειτουργεί. Ο ζωρίθος λοιπόν λειτουργεί σαν ένα πέτρινο σφουγγάρι. Έχει πάρα πολύ μικρές τρύπες και είναι τόσο μικρές που δεν τις βλέπετε. Εντάξει, αυτό τώρα που πιάσατε, να καταλάβετε ότι ο ζωρίθος είναι λευκός, αυτό που πιάσατε είναι γεμάτο νερό. Ναι, μπράβο, μου αρέσουν αυτές οι αντεδράσεις, δεν φαίνεται να είναι λευκός, γιατί δεν είναι ζεόλυθος, είναι ζεολυθικός τόφος. Ζεολυθικός τόφος είναι αυτό ότι έχει ζεόλυθο και άρα πετρώματα. Ο ζεόλυθος που είναι λευκός, μόλις μπαίνει με άρα πετρώματα, μπαίνει λίγο το χρώμα από τα άλλα. Να ξέρετε, αν έχετε μια λευκή πολλιά και ανακατεύετε με μια σταγόνα από άλλη πολλιά, θα αλλάξει λίγο χρώμα. Το άλλο είναι ότι δεν βλέπετε τις τρύπες γιατί είναι τόσο μικρές, γι' αυτό δεν θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Μ' αρέσουν αυτές οι παρατηρήσεις, θα το πω ξανά. Δεν είναι ελαφρόπετρα. Ελαφρόπετρα έχει πολύ μεγάλες τρύπες και είναι ελαφριά. Γι' αυτό μου αρέσει και επιπλέον μερικές. Ενώ ο ζεόλυθος μπορεί να σας πω ότι αυτό μόνο δεν επιπλέει. Άρα, σε κάποια φάση θα μου στείλετε μερικά πίσω και θα κάνω μερικά πειράματα με τα ποτήρια για να δείτε πώς πάει. Πώς? Ναι, στην μουσταλευριά θα βάλετε ζεόλυθο. Αυτό το έχουμε κάνει και σε μαγαζί που κάνουν επαγγελματικά. Η πούδρα το 015. Εντάξει. Ωραία. Το πρώτο πράγμα πάρα πολύ απλό, είμαστε σίγουροι, ο ζεόλυθος, έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα κάνουμε τώρα, δεν διαλύεται. Εντάξει, δηλαδή είναι πέτρες, αλλά θα μείνει πέτρα. Άρα ο ζεόλυθος εδώ βλέπετε, κάθεται κάτω, σιγά σιγά θα γεμίσει αυτό, αλλά δεν θα διαλυθεί, δηλαδή δεν θα γίνει ένα διάλειμμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, θα δείτε στις διάφορες κρίσεις που θα κάνει. Άρα ανάλογα με το πέτρωμα, όσο πιο μικρό το έχω κάνει, τόσο πιο γρήγορα θα κάθεται. Όταν θα το κάνω με σκόνη, θα σας δώσει την εντύπωση ότι έχει γίνει πολύ θολό.
στην πραγματικότητα μετά από μερικές ώρες θα έχει καθαρίσει εντελώς και θα είναι όλο κάτω. Χωρίς να διαλυθεί καθόλου. Εντάξει, να το κάνουμε και αυτό, θα βλέπουμε ζωντανά. Αλλά το βλέπετε αυτό κανονικά, ένας φυσιολογικός άνθρωπος όταν το βλέπει αυτό θεωρεί ότι είναι μια ιδέα. Εντάξει. Άρα να ξέρετε ότι ήδη αυτό με αυτό, αυτό είναι πιο καθαρό από αυτό. Εντάξει, και εδώ είναι το πρόβλημα που μπαίνει μετά η επιστήμη, ότι άμα δεν το ξέρεις, σιγά που θα πιστέψεις ότι αυτό είναι πιο καθαρό από αυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι καθαρό. Εντάξει, πώς. Δεν έχει γεύση. Δεν έχει γεύση. Άρα είναι άγευστος και άοσμος ο ζεόρυθρος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί απορροφάει τις οσμές. Ναι, άρα ο ζεόρυθρος υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχουν 6 ζεόρυθροι στην Κύπρο, αλλά δεν υπάρχει κρυοπτυλόρυθρος. Εντάξει, και δεν, επειδή το έχουμε συζητήσει και με τους γεωλόγους εδώ, δεν είναι ούτε καν εμπορέσιμος. Είναι μικρά τα κοιτάσματα και είναι στην Κύπρο μιλάω. Όσον αφορά τώρα στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει ζεόρυθρος και είναι μεγάλες ποσότητες, αλλά προς το παρόν δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη στην Ελλάδα. Εντάξει, κύριε. Συγγνώμη, μήπως είναι στα τραγωγόρια. Στα τραγωγόρια. Αγάπη μου, επειδή μίλησα με όλους τους γεωλόγους της Κύπρου και με την Ζούλια που είναι και υπεύθυνη, έχουν κάνει αναλύσεις παντού. Κρυοπτυλόρυθρους δεν έχουν. Στην Κύπρο. Όχι για την Κύπρο, στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα. Όχι στα τραγωγόρια. Αν νόμιζα ότι μου λέγατε, όχι, όχι. Αγαπητοί μου, στην Ήπειρο που πήγατε, έχει πέτρα παντού. Λοιπόν, άμα πας και στην Αρμενία, έχει και εκεί πέτρα παντού. Είναι στη Θράκη, τα μεγάλα κοιτάσματα είναι στη Βόρεια Θράκη, Βόρειο Εύρο συγκεκριμένα, και έχουμε και λίγο και στο Νότιο. Άρα εκεί είναι τα μεγάλα κοιτάσματα. Λοιπόν, μπορεί να βρούμε και άλλα. Προς το παρόν αυτά είναι και στην επιφάνεια, αλλά θα σας δείξω. Πρώτα απ' όλα οι αποχρώσεις, για να μην το περάσουμε, βλέπετε ότι ανάλογα με το που βρίσκεται ο ζεόρυθρος μπορεί να έχει διαφορετικές αποχρώσεις. Και το κοίτασμα, για να σας δείξω τώρα, αυτό εδώ είναι κοίτασμα κοντά στα πετρωτά. Αυτά που βλέπετε όλα αυτά είναι ζεόρυθρος. Τόφος, δηλαδή με μείγμα. Άρα, όταν ο ζεόρυθρος έχει κλινοπτυλόλυθο ως τόφος πάνω κάτω από 75% συνήθως δεν κάνουμε εξόρυξη. Όταν κάνουμε πάνω από 85% τότε είναι χρήσιμος στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και στις άλλες εφαρμογές, αλλά ας πούμε αυτές τις δύο. Όταν είναι υπερεκτικότητα πάνω από 95% τότε είναι για τον άνθρωπο. Για ανθρώπινη χρήση. Άρα θα βρείτε ζεόρυθρο στα φαρμακεία. Εντάξει. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι όσο πιο λεπτός είναι ο ζεόρυθρος, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι, άρα έχει κοκομετρήσει τα αλλάξουν, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ρίζοι, δεν βάζουμε κάτι το πολύ λεπτό όταν αφορά ένα δέντρο. Η μόνη περίπτωση που το χρησιμοποιούμε είναι στο ψέκασμα. Εντάξει, στο ψέκασμα χρησιμοποιούμε για όλα τα φυτά, άρα μην μου κάνετε ερωτήσεις για τα φυτά, όλα τα φυτά, πάντοτε το 0,15, το πιο λεπτό, εντάξει, 0,15 χιλιοστά, και χρησιμοποιείται στο ψέκασμα με τον εξής τρόπο 3 κιλά ζεόλυθο, 200 λίτρα νερό. Εντάξει, 1,5% να θυμάστε. Στο ψέκασμα, γιατί το χρησιμοποιούμε. Γιατί ο ζεόλυθρος είναι, σε αυτό το μέγεθος, είναι πάρα πολύ λεπτός και ενώ είναι πέτρα. Όταν είναι έτσι, αλλά μην ανησυχείτε την αίθουσα, βλέπετε. Αυτό που γίνεται είναι ότι άμα το πετάξω εγώ για σας, έτσι, στην ουσία δεν μπορώ να σας σημαδέψω καλά. Αλλά τι κάνουμε, το βρέχουμε και έτσι πετάμε και πηγαίνει και κολλάει πάνω στο φύλλωμα. Το νερό μετά εξατμίζεται και ο ζεόρυθρος είναι παντού στο φύλλωμα. Άρα το φύλλωμά σας πρέπει για όσους είναι υπεύθυνοι της αίθουσας να ξέρετε ότι ακόμα και αυτό καθαρίζει την αίθουσα. Θα το εξηγήσουμε και μετά. Λοιπόν, εδώ έχετε, για να έχετε μια άποψη, εφόσον η κυρία ρωτούσε, εδώ είμαστε περιοχική. Εκεί αυτό που βλέπετε είναι ο πράσινο είναι 3,5 χιλιόμετρα. Για ζεόρυθρο και είναι έτσι ο ζεόρυθρος εδώ και βλέπετε την περιοχή. Τώρα, για τα δεδομένα στην Ελλάδα θα υπάρχει ένα κοίτασμα που θα αρχίσει σε αυτή την περιοχή που έχει δεσμευθεί
αλλά βλέπετε εδώ είναι συνδεταμένες και βλέπετε το χωριό Πετροτά, αυτό είναι περιοχή Κόκαλο. Άρα, πρώτον, επειδή είμαστε στην Κύπρο και μερικές φορές ακούμε ότι να είναι, δεν υπάρχει ελληνικός ζώρυθος προς το παρόν. Δεύτερα, να μην σας κοροϊδεύει κάποιος και σας πει εγώ σου έχω φέρει, αυτό είναι ψέμα. Γιατί θα είμαι από τους πρώτους που θα σας πω όταν θα υπάρχει, γιατί θα είναι τεράστιο θέμα. Η Ελλάδα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια τόνους ζώρυθου. Άμα σκεφτείτε ότι ο τόνος είναι 300 ευρώ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Γι' αυτό εμείς τα λέμε αυτά στρατηγικά αποθέματα. Αλλά εμείς συνεχίζουμε στα δικά μας τα καταναλωτικά. Άρα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε συχνά όταν συζητάμε με τους ανθρώπους, ειδικά με τους αγρότες, είναι το εξής. Τους λες, εσύ βάζεις, είναι συμβατικά αυτά που κάνεις. Ναι, ναι, βάζω παντού συμβατικά. Στα δικά σου είναι συμβατικά, όχι. Α, γιατί στα δικά σου δεν βάζεις αυτά που βάζεις, αυτά που πουλάς. Κάνουν καθαρά. Ναι, δηλαδή, τότε γιατί εσύ πουλάς στους άλλους να φάνε ένα πράγμα που εσύ θα το τρώγεις. Γιατί πρέπει να έχω ποσότητα, να έχω περιβάλλοντα. Okay. Άρα πάνω κάτω λες, δηλαδή εγώ έχω δικαίωμα να τρώω σαβούρα επειδή έτσι έχεις εσύ κέρδος, ενώ τα δικά σου λες, τα παιδιά μου δεν φάνε το ίδιο. Το πιο ωραίο είναι ότι το κάνουν πολλοί αυτό και δεν το λένε μεταξύ τους. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που είναι δημοκρατικό με το ζεόρυθο είναι ότι όσοι κάνουν ζεόρυθο είναι για όλους. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, με τον ζεόρυθο θα βάζεις ζεόρυθο για την οικογένειά σου, για τον διπλανό, τον γείτονά σου και για αυτόν που είναι εντελώς ξένος και ακόμα και για εξαγωγή θα βάζεις ακριβώς τον ίδιο ζεόρυθο. Άρα, είναι κάτι που προστατεύει, αν θέλετε, τους ανθρώπους χωρίς να υπάρχει αυτό το πράγμα του τύπου αυτό που είναι δικό μου είναι μόνο για τους δικούς μου να μην πάθουν τίποτα και οι άλλοι ας πάνε να. Με τον ζεόρυθο αλλάζουμε τα δεδομένα και γι' αυτό είναι σημαντικό. Άρα, υπάρχουν βέβαια και συνθετικοί ζεόρυθοι. Άρα, λέω λοιπόν τώρα λίγο για τις ιδιότητες. Είχαμε παρατηρήσει, άρα, και εξηγήμα είσαι από την ονομασία. Ζέο σημαίνει βράζο και λίθος είναι η πέτρα. Άρα, θα μπορούσαμε ότι είχαμε ονομάσει βραζόπετρα. Ο Σουηδός που την βρήκε για πρώτη φορά ο Κρόνστε το 1756, επειδή είχε ελληνική κουλτούρα, έβαλε δύο ελληνικές ρίζες. Και αυτό είναι ένα καλό μάθημα, ειδικά στην Κύπρο. Ναι. Όταν θες να κάνεις κάτι, λες ότι άμα είναι στα αγγλικά θα είναι πολύ πιο ωραίο, θα καταλάβουν όλοι. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που ήταν Σουηδός επέλεξε ελληνική. Okay. Και για να καταλάβουν όλοι, γιατί βέβαια παίρνεις ελληνική ρίζα με αρχαίες ελληνικές ρίζες και να ξέρετε ότι στο παγκόσμιο επίπεδο ο Ζεόρυθος λέγεται Ζεόρυθος. Δηλαδή ήταν όλοι το ίδιο. Άρα, για να καταλάβετε, στη Γαλλία λένε Zeolit. Στην Αγγλία θα πούν Zeolite. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καν μετάφραση, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, είχε παρατηρήσει ότι άμα θερμάνουμε αυτή την πέτρα, βγάζει αφρό. Και νόμιζε στην αρχή ότι είχε σχέση με χημεία, καμία σχέση, είναι ότι έχει νερό μέσα. Άρα, εδώ είναι κάτι πολύ πιο εύκολο για όσους από εσάς που τα κλέψουν λίγο ζωρίς μετά στο τέλος. Να το βάλετε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και θα δείτε ότι άμα το ζυγίσετε πριν και το ζυγίσετε μετά, θα δείτε ότι είναι πιο ελαφρύ. Δηλαδή με το φούρνο μικροκυμάτων θα φύγουν όλα τα υγρά στοιχεία. Βλέπετε. Άρα αυτό δεν το έκανε με αυτόν τον τρόπο, αλλά άμα το θερμαίνετε, άρα αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ότι μέσα έχει νερό. Ενώ δεν το βλέπουμε ούτε στάζει. Άρα, για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι, για να καταλάβετε. Κύριε καθηγητά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ο ζεόρυθος για τις οσμές στα ψυγεία για τις γυναίκες, θα απορροφήσουν όλες τις μυρωδιές, το ψυγείο θα είναι καθαρό. Ναι, γιατί είπατε όμως για τις γυναίκες. Γυναικεία υπόθεση. Πάνω, επειδή ήμουν πρόσφατα στο Άγιον Όρος, είναι ακριβώς ο ίδιος και μπορώ να σου πω ότι δεν έχει γυναίκες. Άρα αυτό που είπε ο κύριος είναι απόλυτα σωστό. Στην πραγματικότητα, άμα το βάλετε στο ψυγείο, απορροφάει βέβαια τις οσμές, αλλά είναι ακόμα καλύτερο. Πώς το βάζετε, βάζετε αυτό. Αυτό σε ένα μπολάκι, το βάζετε στο ψυγείο και επειδή απορροφάει και την υγρασία, το ψυγείο έχει καλύτερη απόδοση και καίγεται λιγότερο ρεύμα. Αυτό βέβαια είναι για τους άντρες. Όχι, δεν μας κοροϊδεύει, δεν μας κοροϊδεύει. Το Άγιον Όρος πήγαμε και λοιπόν,
κοιτάξετε τώρα, εσύ δεν πειράζει να μαλλιωθείς επειδή είσαι ο πρώτος και με ξέρεις, αλλά το δίνεις λίγο στους άλλους και θα δείτε ότι τώρα που είναι βρεμένος, θα δείτε ρογμές που δεν βλέπατε. Ο Ζόρυθος τώρα έχει αρχίσει ήδη να απορροφάει το νερό που έβαλε. Πώς? Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Αφήστε με τι μοιάζει, είναι Ζεόρυθος, είναι άλλη πέτρα. Εντάξει. Γεια σου, Μάρια. Πώς αν δεν υπάρχει κοντά μας, πρώτα απ' όλα, παιδιά. Α, ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι έχετε και γεωλόγους που λέγονται επιστήμονες και είδαν ότι δεν έχουμε βρει. Το ψάξανε, δεν είναι. Ναι, το ψάξανε. Και αργύριο. Όχι άργυρο. Δηλαδή αλουμίνιο. Εντάξει, οκ. Ωραία, καμία σχέση. Άρα, πάνω κάτω αυτό που σας κάνει ένα πλέγμα. Τώρα προσπαθώ να σας δείξω ότι αυτή η απορροφητικότητα είναι πολύ σημαντική και μετά ανακαλύψαμε τρεις ιδιότητες που είναι πιο σημαντικές από την υδροφιλία. Και είναι δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, δεσμεύει τις τοξίνες και δεσμεύει και τις ελεύθερες ρίζες. Αυτά τα τρία, άμα τα θυμάστε εσύ την υδροφιλία, τότε θα καταλάβετε γιατί έχει τόσες πολλές εφαρμογές. Άρα, πώς δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα. Φανταστείτε ένα δίχτυ του ψαρά. Ας πούμε, οι περισσότεροι από εσάς θεωρούν ότι ένα δίχτυ είναι φτιαγμένο για να μαζεύει ψάρια. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Ένα δίχτυ είναι φτιαγμένο για να μην μαζεύει θάλασσα. Γιατί, άμα είναι να μαζεύει ψάρια, βάζετε απλώς πλαστικό και μαζεύετε το ίδιο. Το θέμα είναι ότι επειδή μαζεύεται πολύ θάλασσα, πρέπει κάποιος να το σκεφτεί και γι' αυτό σκέφτηκαν να έχει τρύπες. Καταλαβαίνετε. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι φιλτράρω και αφήνω το μεγάλο να φεύγει. Το χαρακτηριστικό του δικτύου είναι να μην μαζεύει θάλασσα, πρέπει να μαζεύει ψάρια. Το θέμα είναι ότι άμα δεν μαζεύει καθόλου θάλασσα, με το μέγεθος που έχει, στο τέλος θα μαζεύει ψάρια. Βλέπετε. Αυτό λέγεται νοημοσύνη. Άρα φανταστείτε ότι οι Έλληνες την έχουν. Όταν κάτι φορά που εγώ λέω Έλληνες, είναι και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες. Εντάξει, μην σα μπερδεύεστε. Εμεί είμαστε του ελληνισμού. Εντάξει, θα τα πούμε πιο. Πώς? Γι' αυτό μα έχουν και τρώει τα μνημόνια και την Ελλάδα. Τι σχέση αυτό? Είμαστε πολύ εύκολοι. Μην μπερδεύετε τα οικονομικά και τις μαλακίες μερικών με την νοημοσύνη του ελληνισμού. Αφήστε το περίπτερο. Γιατί μην ανησυχείτε και στις δύο χώρες έχουμε και ραγιάδες. Άρα και για όσους δεν το πιστεύουν αυτό, θα θυμάστε ότι κάναμε 400 χρόνια να περιοδοτούμε και δεν ήταν επειδή ήταν όλοι πρωτοκορτολέοι. Ωραία. Άρα έχουμε απόλα, μην ανησυχείτε. Αλλά ούτως ή άλλως, ο Ζεόρυθρος λειτουργεί και για τους ραγιάδες, μην ανησυχείτε. Τα 150 στοιχεία αυτά είναι συνθετικά. Δηλαδή, έχουμε πάρει κάτι που μοιάζει με το Ζεόρυθρο, το αντιγράφουμε αντιλώς το ίδιο και κάνουμε συνθετικό Ζεόρυθρο και ακούς να καταλαβαίνετε ότι αν μια ανθρωπότητα έφτιαξε 150 συνθετικούς Ζεόρυθρους, είναι μάλλον ότι έχει εντοπίσει εφαρμογές. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Άρα, για το κύριο εδώ, για να μην χαθεί, είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα οι εφαρμογές. Ένα πρόβλημα που έχετε, ένα πρόβλημα που έχετε είναι το εξής. Όταν είσαι καταναλωτής, θα ήθελες ιδανικά ο αγρότης να κάνει κάτι καλό για σένα. Π.χ. ή ο κτηνοτρόφος. Άρα πας και του λες, ρε παιδί μου, κάνε κάτι καλό. Ο άλλος σου λέει αμέσως, ρε παιδί μου, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, γιατί άμα μου λες να κάνω αυτό που θες εσύ, εγώ δεν θα τα βάλω πέρα οικονομικά. Την κυρία οικονομία. Άρα το θέμα ποιο είναι, ότι άμα του λέτε απλώς, εγώ θέλω ένα προϊόν που είναι καλό για την υγεία, όταν σου λέει ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, σταματάει η συζήτηση. Άρα τώρα το παίρνουμε ανάποδο. Ο Ζεόρυθρος επιτρέπει στον αγρότη να κάνει εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος, να κάνει αύξηση παραγωγής και αύξηση ποιότητας. Δεν του λέτε ότι αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές. Αυτό αδιαφορεί στην αρχή. Μόλις του πείτε αυτά τα τέσσερα πράγματα, θα αρχίσει να το βάζει. Όταν το βάζει, επειδή είναι καλύτερη μετά η ποιότητα και για εσάς, σας επιτρέπει ουσιαστικά να κάνετε μια επανάσταση και να έχει όφελος και για εσάς. Αυτός όμως δεν μπαίνει μέσα οικονομικά, αντιθέτως. Άρα εδώ βλέπετε πειράματα που έχουν γίνει στις περιοχές και βλέπετε
σε τι, και κοιτάξτε αυτή είναι η αύξηση παραγωγής. Λοιπόν, όταν ο αγρότης βλέπει αυτή την αύξηση παραγωγής, μπορώ να σας πω ότι ξαφνικά ασχολείται περισσότερο με το καταναλωτή. Γιατί αυτό που είναι σίγουρο, σου λέει, άμα το βάλω, θα κάνω εξοικονόμηση και επιπλέον έχω αύξηση. Αλλά τι είναι το βάλω. Ενώ άμα του λέτε απλώς, είναι καλό ότι οι καταναλωτές κάνουν, δεν το κάνει. Δεν πρέπει να είναι καλό πρώτα η οικογένειά του. Δηλαδή, άμα δεν τα βάλει πέρα οικονομικά, θα κάνει. Άρα, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι μια πολύ καλή προσέγγιση από τους καταναλωτές προς τους παραγωγούς, λέγοντάς τους ότι εσείς άμα πιέζετε συνεχώς και λέτε τα προϊόντα που έχετε είναι ζεωρητικά, το λες μία φορά, δύο, τρεις, όλα στο τέλος σου λέει, καλά παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά του λες, θα ξαναέρθει, λέει ναι, δοκίμασα τις ντομάτες, θα πάρω μόνο ντομάτες. Αυτό είναι ακριβώς όπως κάνουν όλα τα συστήματα με τους καταναλωτές. Καταλαβαίνω ότι άμα σε κάποια φάση εσείς βρείτε ένα προϊόν που ξέρετε ότι είναι τοξικό γιατί έχει εμφανιστεί, όπως έλεγε ο κύριος για τα ψάρια, εσείς ως καταναλωτές, άμα πείτε σε όλους τους δικούς σας, παιδιά, μην πέντε από αυτό, πάντα το άλλο πιο πολύ, θα δείτε ότι ξαφνικά θα αρχίσουν να καθαρίζουν το άλλο, γιατί σου λέει ποιος θα τα αγοράσει. Εδώ είναι τα δεδομένα. Άρα τα δεδομένα για τα αμπέλια, για ένα στρέμμα, 400 ρίζες, βάζουμε 150 κιλά, δηλαδή 380 γραμμάρια τη ρίζα. Για τις ελιές στα 25 ρίζες, 200 κιλά, 8. Άρα για όσο σημειώνω. Για τις ελιές όριμες είμαστε στα 8 κιλά ανά ρίζα. Για τα αμπέλια, για τη ρίζα, είμαστε στα 380 γραμμάρια. Στην ελιά βάζουμε το 2,55 το μέγεθος, ενώ στα αμπέλια βάζουμε το 0,8-2,5. Εντάξει, είναι πιο μικρά τα μέγεθη. Άρα, τώρα, για να σας αποδείξω πόσο χρήσιμο είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, εσύ το βλέπεις τουλάχιστον πιο μπροστά, αυτή η πέτρα είναι στεγνή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε. Αυτή τώρα έχει απορροφήσει νερό. Λοιπόν, εγώ άμα συνεχίζω να της βάζω νερό, σε κάποια φάση δεν θα μπορεί να απορροφήσει άλλο. Εντάξει. Άρα θα την βλέπετε εντελώς βρεμένη. Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει με την πετσέτα σας όταν σκουπίζεστε. Στην αρχή όταν σκουπίζεστε η πετσέτα είναι στεγνή. Άρα το νερό πηγαίνει στην πετσέτα. Όταν μετά αρχίζει να σας ενοχλεί, είναι επειδή η πετσέτα είναι αρκετά βρεμένη σαν εσάς. Άρα μετά δεν σας σκουπίζει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε, για το φυσικό αέριο, γιατί είμαστε και στη Κύπρο, άρα για την ΑΟΣ, ξέρετε, φυσικό αέριο το ξέρετε, άρα κάθε φορά που τώρα βλέπετε ένα καράβι LNG, και όταν θα τα βλέπετε και θα είμαστε και από εδώ, να ξέρετε ότι το φυσικό αέριο όταν το βρίσκουμε έχει πάνω τη υγρά στοιχεία. Για να το κάνουμε υγροποίηση, θυμάστε ότι θα έχουμε και ένα σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο, το κατεβάζουμε στους μείον 162 βαθμούς για να φαίνεται σαν υγρό. Για να γίνει αυτή η διαδικασία, αν το κάνετε χωρίς να κάνετε τίποτα, έχετε ένα πρόβλημα γιατί ξαφνικά παράγεται και πάγο. Και ο πάγος, όταν πηγαίνει στις ορεινώσεις, ακόμα και από μέταλλο, κάνει ρογμές. Άρα τι κάνουμε, βάζουμε ζεώρυθρο. Στο φυσικό αέριο που θα βγει και εδώ, θα βάλουμε ζεώρυθρο για φίλτρο. Θα ρουφήξει όλα τα υγρά στοιχεία, το αέριο μετά είναι στεγνό, και τότε το υγροποιούν. Άρα όλες οι εταιρείες στον κόσμο που παράγουν φυσικό αέριο υγροποιημένο το περνάνε από φίλτρα από ζεώρυθρο. Εδώ σας το λέω, που σημαίνει ότι δεν είναι επειδή είναι για τους καταναλωτές αυτό, είναι επειδή αυτό χαλάει το εργοστάσιο. Άρα οι μπάλες που θα δείτε, αυτές τις σφαίρες που τα βλέπετε στα καράβια, αυτές είναι γεμισμένες με φυσικό αέριο που έχει φιλτράρει ο ζεώρυθρος. Να το ξέρετε. Και μάλιστα είναι τόσο καλός που τον ανακυκλώνουμε κιόλας. Τον καίμε στους 300 βαθμούς, ο ζεώρυθρος θα αντέχει 800, και άμα έχει μερικά στοιχεία που υδρογονάκια τα καίμε, στάχτη, το ξαναβάζουμε την όλη. Δηλαδή το LNG, για το LNG μιλάμε. Για LNG. Ναι, για το compress, για το... Όχι. Το compress, προσέξτε, είναι άλλο. Το compress, στην πραγματικότητα, έχει μία πίεση που είναι 200 ατμόσφαιρες. Εδώ έχει μία ατμόσφαιρα. Η μόνη διαφορά είναι ότι χαμηλώνει η θερμοκρασία. Μόλις χαμηλώνει η θερμοκρασία, άμα έχει υγρό στοιχείο, γίνεται πάγος. Εντάξει. Άρα. Το ζεώρυθρο που το βάζουμε στα δέντρα, στα φυτά. Ναι. Το βάζει μία φορά και τον αφήνει. Όχι.
Κάθε θα τα πω, θα τα πω. Απλώς εσείς νομίζετε τώρα ότι άλλαξε και θα μιλάω μόνο γι' αυτό, καμία σχέση. Θα σας μιλάω λίγο από διάφορους τομείς για να έχετε μια εικόνα γενική, σφαιρική. Δηλαδή γι' αυτό ρωτούσα, είστε καταναλωτές σε ποιον τομέα. Είναι σημαντικό να ξέρετε λίγο από όλα. Γιατί όταν μετά βλέπετε ότι είναι το ίδιο προϊόν που εφαρμόζεται σε αυτούς τους τομείς, λέτε παιδί μου, είναι άλλο επίπεδο από το μόνο ένα τομέα. Άρα, απαντάω στην ερώτησή σας όμως. Στη γεωργία το εφαρμόζομαι στην τριετία. Ένα χρόνο, ένα χρόνο, ένα χρόνο. Μετά, αν είσαι σε ευρωπαϊκή καλλιέργεια, δεν ξαναβάζεις ποτέ. Αν είσαι σε συμβατική, ξαναβάζεις μετά από 10 χρόνια. Εντάξει, αλλά να θυμάσαι την τριετία. Αυτά είναι όλα. Ωραία, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, στο τέλος θα σας δώσω και ένα blog. Δεν είναι γραμμένο, ελληνικό ζεόδηθο blogspot. Όπου ανεβάζουμε όλα τα στοιχεία γραπτά για να τα έχετε, θα είναι προσβάσιμα και οτιδήποτε θα σας δείξω εδώ θα το έχετε εσείς. Δηλαδή θα το αφήσω στον υπεύθυνο του υπεύθυνου εδώ. Θα είναι εδώ. Ο ψώρος είναι ήδη εδώ, αυτός δεν είναι ο υπολογιστής μου, αλλά το έχετε ήδη. Άρα μετά όσοι έχουν φλασάκια το κλέβετε. Εννοώ το κλέβετε προμηθειακά. Λοιπόν, ο ζεόλυτος μοιάζει με αυτό. Άρα έχει τρύπες, μικρές και μεγάλες, εδώ είναι περιοδικός, γιατί είναι ζεόλυτος συνθετικός και μας επιτρέπει να έχουμε φίλτρα. Άρα, άμα τα μόρια που έχουμε είναι πολύ μεγάλα, δεν περνάνε. Άμα είναι πολύ μικρά, περνάνε παντού. Άμα είναι ενδιάμεσα, περνάνε μόνο από τα μεγάλα. Εντάξει. Τώρα, θα δείτε ένα παράδειγμα που είναι μια άμεση εφαρμογή. Εδώ έχετε παραφίνες, ζεόλυθο το οποίο είναι αλκάλια που είναι γραμμικά. Περνάνε από ζεόλυθο συνθετικό που λέγεται ψι, επειδή είναι όξινο, αυτό δεν είναι ουδέτερο, μετατρέπονται σε αλκάλια αρωματικά. Και έχουμε ως αποτέλεσμα, αυτό είναι φθηνή βενζίνη, αυτό είναι ακριβή. Άρα, η βενζίνη που έχει υψηλότερο δίκτυο οκτανίων προέρχεται από βενζίνη που έχει φιλτραριστεί με ζεόλυθο. Το πιο αστείο ποιο είναι, γιατί όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, δεν του λέτε, σας λέει θες την άλλη, δεν μην λέγω ονομασίες, χαραβένει πλέον, θες την άλλη ή την άλλη. Του λέτε γιατί είναι πιο ακριβή αυτή. Αλλά θα αρχίσει να σας λέει διάφορα για το δίκτυο οκτανίων, σωστό, για να το πείτε μετά γιατί έγινε το ζεόλυθο. Τώρα, στα δικά μας εδώ άμεση κατανάλωση. Άρα, οτιδήποτε θα δείτε και σας νευριάζει λιγάκι, να ξέρετε ότι αλλάζει. Αρκεί να το βάλετε κι εσείς. Ωραία. Δεν το πιάσετε. Θα το πιάσετε τώρα. Λοιπόν, τα ακούει. Άρα, είναι ένα πείραμα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, παίρνουμε ακριβώς ακουδιές και βάζουμε μέσα 0, 5, 10, 15 έως 20% ζεόλυθο. Βάζουμε ακριβώς τους ίδιους πόρους, περιμένουμε την ανάπτυξη και κοιτάζουμε το ριζικό σύστημα. Άρα, τι βλέπετε εδώ στο ριζικό σύστημα, εδώ το βλέπετε με 5% ζεόλυθο. Αυτό είναι με 10. Κοιτάξτε μόνο τις ρίζες, αυτό εδώ είναι με 15, εδώ είναι 20. Εδώ είναι αυτό που τρώτε. Μηδέν. Άρα, όσο δεν έχετε δει ποτέ τα άλλα, λες εντάξει, εγώ τρώω αγγούρι. Αλλά μετά όταν δείτε αυτό, λες, γιατί εγώ να μην τρώω και από το άλλο. Α, απλό. Κοιτάξτε τώρα ένα πείραμα που έχει κάνει ο μαθητής μου ο γεωλόγος, ακόμα πιο απλό, αλλά αυτά τα βλέπετε τα μεγέθη, που αγοράζουμε τα μικρά φυτά και μετά τα μεταφυτεύουμε. Άρα, από αυτή την πλευρά έχετε 20% ζεόλυθο, και από την άλλη έχετε μόνο γη. Άρα, να σκεφτείτε και λίγο ορθολογικά, βάζετε πέτρες αντί για γη και είναι καλύτερο. Που είναι παράξενο. Βάζουμε λοιπόν σπόρους, ντομάτες και μελιτζάνες, παραδοσιακή σπόρη μάλιστα, όχι τροποποιημένη κλπ. Παραδοσιακή. Μετά καλύπτουμε, κλείνουμε, και μετά κοιτάζουμε το αποτέλεσμα μετά από 49 ημέρες. Αυτό μπορεί να το κάνετε πολύ εύκολα στο σπίτι σας. Εμείς το έχουμε κάνει σε πολλά σχολεία με φακές, με ό,τι θέλετε, φράουλες, είναι τέλειο. Τα παιδάκια στο δημοτικό βάζουν σε γλάστρα το καθένα το όνομά του, μετά όταν το φέρνουν την γλάστρα στο σπίτι γίνεται μπόμπα, όταν το βλέπει η μάνα λέει ποιο είναι αυτό. Τόσο απλό. Άρα αυτό κάνει 49, κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Αυτό είναι με ζεόλυθο, αυτό είναι χωρίς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη το ριζικό σύστημα, μετά το φυτό σας είναι πιο δυνατό, άρα μετά θα μπορέσει ουσιαστικά να έχει καλύτερη καρποφορία. Άρα είναι κάπως παράξενο
Ο ζεόρυθρος ασχολείται με τη γη πρώτα. Η γη θα βοηθήσει το φυτό θα έχει καρπό. Ενώ ο μέσος αγρότης ασχολείται με τον καρπό. Γιατί λέει αυτό θα μου αγοράσει. Εδώ είναι ότι σιγά σιγά αυτός που αποκτά εμπειρία αρχίζει να σκέφτεται λίγο περισσότερο το φυτό. Αυτός που έχει πολλή εμπειρία αρχίζει να σκέφτεται τη γη. Γιατί βλέπει ότι σιγά σιγά πέφτει ο ρυθμός της γης. Τώρα οι φράουλες είναι πολύ απλό, το κάνετε ακριβώς και το τεστ, κοιτάξτε τη διαφορά. Κοιτάξτε τα φύλλα και μετά κοιτάξτε την κακοφορία. Τώρα, αυτά πώς εξηγούνται. Εξηγούνται από το απλό γεγονός ότι ο ζεόρυθρος όταν βρίσκει τοξικά στοιχεία τα καθαρίζει. Άρα για να το αποδείξουμε είναι το πιο εύκολο, βγάζουμε τη γη, κρατάμε μόνο τα τοξικά στοιχεία και κοιτάζουμε τι κάνει. Εδώ έχει τη υγρά απόβλητα από γραφείο. Το βάζουμε πάνω σε αυτή τη συσκευή, περιστρέφεται, βάζουμε ζεόρυθρο μαζί. Περιμένουμε μετά, φυτράζουμε και έχουμε αυτό. Έτσι. Προσέξτε γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε χλωρίνη. Α, για ενεργείο ψυγείο. Στο ψυγείο όταν αγοράζετε νερό. Όχι όταν αγοράζετε νερό, όχι όταν είναι εμφυλιόμενο, όταν το παίρνετε από τη βρύση. Το νερό έχει χλώριο. Όχι επειδή είχε, επειδή βάλαμε. Όταν το βάζετε στο ψυγείο, συμφέρει να είναι ανοιχτό το καπάκι. Και όχι κλειστό. Βέβαια θα μου πείτε, ναι, αλλά έχει οσμές. Άρα το έχουμε λύσει αυτό. Άμα πάρετε ζεόρυθρο, δεν θα έχετε οσμές. Άρα το νερό πρέπει να είναι ανοιχτό, γιατί έτσι εξατμίζεται το χλώριο. Αλλιώς πίνετε χλώριο. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Αν κάνετε το παραμικρό τεστ με το χλώριο, θα δείτε ότι το ένα έχει χλώριο, το άλλο δεν έχει. Ωραία. Ένα παράδειγμα πολύ απλό, που τελικά δεν το λέμε, ενώ το ξέρουμε. Δηλαδή εμείς όταν κάνουμε πειράματα στη χημεία και θέλουμε να μην έχει καθόλου, λέμε περίμενε, το εξατμίζει και μετά δεν έχει. Μα αφού είναι χλώριο, χρειάζεται να υπάρχει μέσα. Και το βάζουμε. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Όταν το βάζουμε για να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια που μπορεί να υπάρχει από την παρουσία, από κιανοβακτήρια, από διάφορα. Εσύ όμως όταν το παίρνεις είναι ήδη καθαρό τώρα λόγω του χλώριου. Άρα μετά δεν έχεις ανάγκη να πίνεις και το χλώριο. Εσύ όταν καθαρίζεις από ένα φάρμακο δεν πίνεις το φάρμακο αναγκαστικά. Δεν πίνεις μπεταντίν. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι ότι θα ήταν τόσο απλό να πούμε στους ανθρώπους μην κλείσεις το καπάκι. Άρα και να σκεφτείτε ότι οι πιο παλιοί μόνο βλάκες δεν είναι. Γιατί πιο παλιά τι κάνανε. Συστάμνη όμως έχετε δει στάμνη που να είναι κλειστή αρνητικά. Λοιπόν, τώρα που πρέπει να ξέρετε για τους παλιούς. Παραδοσιακούς, γιατί εμείς είμαστε και παραδοσιακοί. Λοιπόν, οι Θράκοι, οι Θρακιώτες, εντάξει, δεν ήξεραν ότι λέγεται ζεόρυθρος, αλλά είχαν παρατηρήσει ότι αυτό το πράγμα όταν το έχεις στο χωράφι, συμφέρει να μην το βγάζεις. Άμα πάρει το οποιοδήποτε αγρότικο γιατί να του πλέτε, ξέρεις, άφησε τις πέτρες μέσα, κάνει συνεχώ, θα σου πει, εντάξει, έχεις ένα θέμα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο κλασικός αγρότης είναι να βγάζει τις πέτρες. Άρα είχαν παρατηρήσει ότι όταν τις βγάζετε, το χωράφι δεν έχει την ίδια απόδοση. Δεύτερον, είχαν παρατηρήσει ότι άμα βάλετε πέτρες μέσα στις ποτίστρες, δεν γίνονται πράσινες. Μετά είχαν παρατηρήσει ότι άμα χτίσετε στάβλο με αυτό, δεν μυρίζει ο στάβλος. Άρα, άμα πάτε μεταξάδες, ακόμα και τώρα αυτό, οι στάβλοι στους μεταξάδες είναι με ζεόρυθρο και δεν μυρίζουν. Και η εκκλησία είναι με ζεόρυθρο και η δημαρχία είναι με ζεόρυθρο. Έτσι. Άρα, το λέω γιατί ας ήταν έτσι. Πώς? Μεταξάδες τι είναι, χωριό είναι. Μα δεν πειράζει, του ελληνισμού δεν είστε. Δεν νομίζετε ότι εγώ ξέρω όλα τα χωριά της Κύπρου. Εγώ είμαι της Ελλάδας, δεν είναι απλό. Μα δεν είναι απλό το πράγμα. Όχι, έχει δίκιο, πρόσεξε. Αυτά θα τα μάθετε και το πιο ωραίο είναι ότι θα μάθετε σιγά σιγά και τα χωριά. Δηλαδή θα ξέρετε ότι με ταξάδες έχει ζεόρυθρο για να χτίσεις. Θα ξέρετε ότι η Πετρωτά έχει ζεόρυθρο για γεωργία. Άρα μετά, γιατί μην ανησυχείτε, θα κάνουμε και πω. Όχι να κάνω τις βλακίες του τύπου παράγω φέτα και μετά είμαι αναγκασμένος να πάω στα δικαστήρια για να πω ότι η φέτα είναι ελληνική. Εντάξει, σας υπενθυμίσω ότι η φέτα είναι ελληνική μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
όταν πουλιέται στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, είναι φέτα Δανίας και είναι γραμμένο φέτα. Ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένο, επειδή πήγαμε στα δικαστήρια. Γιατί, επειδή είμαστε όλοι κόμπανοι. Γιατί εμείς βέβαια όταν τρώμε φέτα το λέμε τυρί. Όταν μετά του λέμε στους άλλους, ο άλλος λέει εγώ θέλω φέτα σαν την Ελλάδα και την Κύπρο για να μου θυμίσει διακοπές. Το παίρνει αυτό η Δανία, λέει θέλω φέτα. Καταλάβετε πόσο απλό είναι. Άρα για τη Θράκη, όχι μόνο θα μάθετε, θα σας πω ένα πράγμα πολύ απλό. Παλιά μπέρδευαν την Κύπρο με την Κρήτη. Τώρα με τα μπλοκ της ΑΟΣ δεν την μπερδεύουν καθόλου. Και ξέρουν να μάθετε και πού είναι τα μπλοκ. Ακόμα και εσείς, εντάξει. Ξέρετε πού είναι το 12, πού είναι το 3, πού είναι το 9. Ενώ πριν, τι καν ξέρετε τι ήταν αυτό. Και βέβαια σας έλεγα βέβαια ότι πριν δεν είναι καν να ξέρετε, δεν έχει καμιά σημασία. Όπως το βλέπετε. Και έμαθα και το Καστελόριζο. Έτσι πρέπει. Για την ΑΟΣ. Εδώ είμαστε. Αυτός μ' αρέσει, λοιπόν. Και οι άλλες, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα απόβλητα, να το ξέρετε ότι είναι σημαντικό, είναι ένας τρόπος να καθαρίσουμε ζεόλιθο και το πιο ωραίο είναι ότι ο ζεόλιθος αυτός, εδώ, έχει όλα τα τοξικά στοιχεία και όλες τις χρωστικές ουσίες και αυτός δεν είναι τοξικός. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ουδέτερος, καθαρίζει και δεσμεύει μέσα και αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε που για να κάνουμε μπετό. Το 80% της παγκόσμια κατανάλωση του ζεόλιθου είναι στις κατασκευαστικές εταιρείες. Και μετά είναι που στα πλυντήρια. Άρα άσκηση για τις γυναίκες, τυχώς οι άντρες εδώ δεν το έχουν, το βράδυ όταν θα πάτε στο σπίτι σας να κοιτάξετε αν τα απορριπαντικά σας που είναι με σκόνη, αν είναι γραμμένο μέσα ζεόλιθος. Τόσο απλά. Θα βρείτε λοιπόν ότι έχετε απορριπαντικά με 5% ζεόλιθο, έως 30% ζεόλιθο. Το ιδανικό που έχουμε κάνει εμείς είναι 50%. Άρα 50% το ένα απορριπαντικό, 50% ζεόλιθο. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Το απορριπαντικό κοστίζει γύρω στα 2.600 ευρώ ο τόνος. Ο ζεόλιθος κοστίζει 300 ευρώ ο τόνος. Άμα κάνετε 50-50, είναι 2.600 συν 300 δια 2. Το κόστος και έχει τεράστια διαφορά. Που σημαίνει ότι ξαφνικά τώρα καταλαβαίνετε ότι τα ξενοδοχεία το ξέρουν. Και τα ξενοδοχεία, το παραμικρό λευκό πράγμα που έχει μείνει μία μέρα, δηλαδή καμία από εσάς, ακόμα και οι πιο καθαρές, δεν αλλάζει το σεντόνι κάθε βράδυ. Το ξενοδοχείο είναι υποχρεωμένο να το κάνει κάθε βράδυ. Αν έχει πει μία φορά, εντάξει. Άρα φανταστείτε τώρα για τι τόνους πλήσιμο μιλάμε. Τώρα που το σκεφτήκατε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αστικά λύματα. Τα αστικά λύματα, επειδή τώρα μάθατε και οι μεταξάδες, είναι καλό και για τα χωριά. Δεν είναι καλό να βάζετε τα πάντα για να καθαρίζετε τα πάντα, μπορείτε πολύ εύκολα τα αστικά λύματα να τα καθαρίζετε με ζεόλιθο. Και το πιο ωραίο είναι ότι αν όλοι μας βάζουμε ζεόλιθο στο πλυντήριο, ο ζεόλιθος δεν τελειώνει τη δράση στο πλυντήριο, συνεχίζει σε όλο το δίκτυο, να κάνει ακόμα δουλειά. Που σημαίνει ότι βοηθάτε και τους άλλους. Όχι, όχι. Ούτε τις κατσαρίδες, ούτε την βλακεία. Έχει μερικά θέματα. Είναι επικεντρωμένο μόνο σε μερικούς τομείς. Άρα, με τη λάσπη, είναι πάλι το ίδιο. Λάσπη βιομηχανική ζώνη, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι από τα χειρότερα. Αν ο ζεόλιθος μπορεί να καθαρίσει αυτό, καταλαβαίνετε πως καθαρίζει καλά τη γη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό εδώ είναι άοσμο και συνεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τώρα, για τις κοκκομετρίες που λέγαμε, αυτά τα σημειώνετε να θυμάστε. Λεπτή πούδρα είναι για το ψέκασμα. Το 0,8 θα είναι για μικρά φυτά. Άρα, κοτσιμπέρι, καταλάβετε τη φυτά. Αυτό το λέει. Εδώ θα είναι το 0,8-2,5 τα φυτά που έχουν το μέγεθος από τα μπέλια. Και εδώ είναι τα φυτά που έχουν κορμό. Η ελιά, τα εισπεροειδή. Αυτές είναι οι κατηγορίες που είναι χρήσιμες για τις εφαρμογές. Ο ζεόλιθος σε πολιτικό μικροσκόπιο μοιάζει με αυτό. Η μορφή του είναι έτσι, να κουηδέσουν τα νέα του τύπου Ιρλανδί, όπως είναι ο κοινοφιλόρυθος. Και εδώ είμαστε στα 20 μίγρα και βλέπετε αυτή τη φωτογραφία ότι τώρα σας μοιάζει. Αυτό είναι αυτό.
νοιάζει με σφουγγάρι. Δηλαδή, μοιράστε σε αυτό το μπέρδεμα όταν περνάει φυτρά. Τώρα, εδώ έχουμε μία λίμνη που έχει και ανοβακτήρια, αλλά έχουμε βάλει ζεόλυφο και βλέπετε την αλλαγή. Αυτό είναι σε πίδαμα δείγμα καλλιέργειας, που βλέπετε πώς πάει, εδώ είμαστε στα 10 μικρά. Ας τα αφήσουμε αυτό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το κάνουμε εμείς στα σχολεία, να το βλέπουν τα παιδιά. Άρα βάζετε λίγο πουλιά, τέμπερα, η οποία βέβαια είναι τοξική, και βάζετε στο νερό. Τώρα το νερό σας ζητάει καθαρό. Μετά σας κάνει αυτό και μετά βάζει εδώ τον γεωργικό ζεόλυφο. Άρα είναι το 08-2,5. Το βάζει μέσα και κοιτάζει πώς κάνει να ανακατεύει. Θα το κάνει οποιοδήποτε παιδί, άρα οποιοδήποτε ελληνικό. Και αυτό που βλέπετε εδώ, θα βλέπετε το ποτήρι. Αυτό είναι κάθε φορά αυτό που φυτράω και μπαίνω μέσα. Είναι αυτό. Τώρα βλέπετε το α. Λοιπόν, άμα βάλει τώρα το 0,15 θα είναι το α σαν το ξύ. Γιατί αυτό είναι για φυτράρισμα. Ενώ τώρα ήταν απλώς σας δείχνει τι θα έκανε όταν είχε μπει μέσα στη γη. Είναι σημαντικό. Εφαρμογές άμεσες τώρα για το κεράσι. Στο κεράσι είναι μια πολύ καλή εφαρμογή και την αύξηση με την απόδοση. Εδώ έχουμε κερασιές 3 ετών, οι οποίες έχουν μόνο και μόνο ζεόλυθο και κουτσουλιά κοτόπουλο. Ένας άλλος τομέας που είναι πολύ χρήσιμος ο ζεόλυθος, όταν έχετε κοτόπουλα, κουτσουλιές. Μπορείτε να κάνετε ανάμεξη με τον ζεόλυθο και δεν έχετε ανάγκη να περιμένετε να σβήσει η κουτσουλιά. Ούτε η κοπριέτη. Μόλις έχει ανάμεξη με ζεόλυθο, και να ξέρετε ότι στην Ελλάδα πουλιέται ήδη τσουβάλι με ζεόλυθο και με κουτσουλιά μέσα. Βέβαια, μην είστε κόπανοι, άμα έχετε κουτσουλιές στο σπίτι, όταν αγοράσατε κουτσουλιές, να έχεις πόδια, γιατί είναι μερικοί που δεν το έχουν αυτό με την κουτσουλιά. Και βέβαια, άμα είναι με ξένη σφραγίδα και τέτοια, λες ακόμα πιο ωραίο θα είναι η κουτσουλιά. Λες και οι κότες εκεί πέρα αρχίσουν διαφορετικά. Ναι. Για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι πάρα πολύ απλό, είναι στο φαρμακείο. Άρα... Εγώ ρωτήσα με το τούλα ποιο είναι το έργο. Ποιος είναι το ρωτήσα με το πανέλα. Πώς? Έτσι με είπα, μα τι είναι αυτό. Άρα έχουν να τους πεις, έχουν δικαίωμα να βγουν στο διαδίκτυο. Ναι, εντάξει, εγώ δεν το πίστεψα ότι δεν το ξέρω. Α, είσαι πιο πονηρή. Ναι. Εντάξει. Πάνω λοιπόν, εφόσον είσαι πιο πονηρή και το πιστεύεις αυτό, είναι πολύ απλό, εκτυπώνεις από το διαδίκτυο και τους δεις αυτό είναι. Εδώ είχε ένα κύριο που είχε. Μπράβο, ήταν γραμμένο αυτό, το εκτυπώνεται και το δείχνετε. Εδώ έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για να το κοιτάξει την ώρα που μιλάω εγώ, να το ανοίξουμε και να το δούμε. Θα σας δω απλώς τη λέξη. Εσύ ξέρεις ή δεν ξέρεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα δοκιμάσει. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον είναι εδώ που δοκιμάζεις τα πάντα. Λοιπόν, για όχι, φυσικός. Λοιπόν, άρα τα ξαναλέω. Για ανθρώπινη χρήση. Αυτό είδατε τις κοκομετρήσεις. Για ανθρώπινη χρήση το καλό είναι να έχει 0,04 χιλιοστά. Το πιο αστείο είναι ότι όχι μόνο ξέρουμε τι πρέπει, αλλά ξέρουμε και ποια κοκομετρία χρειάζεται. Άρα να ξέρετε ότι άμα μπείτε στο διαδίκτυο, θα βρείτε και μπορεί να παραγγείλετε ακόμα και για εδώ, από μόλις σας, στο διαδίκτυο. Αλλά απλώς πρέπει να είναι σκεύασμα το οποίο να είναι πλαστικό, κλειστό. Όχι έτσι. Κλειστό που το σπάζετε την ώρα που το αγοράζετε. Λοιπόν, άμα πάτε στο φανό, μπείτε μέσα. Okay, ναι, μπράβο, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αλλά βάλε γενικά, μπες, βάλε μου απλώς ζεόλυθο. Δεν μου κάνει έτσι, δηλαδή θα δώσω. Ναι, α πούμε ο κουμπούρα ο μέσο όρο. Ζεόλυθο. Αυτό, άστο αυτό έτσι. Ωραία. Βλέπετε ότι. Όχι, αυτό είναι πολύ κουμπούρα, δεν έχει βάλει τον τόνο. Να ξέρει τι θα κάνει. Ζεόλυθο. Θα σας πω ότι άμα πάτε στο Google, εδώ βλέπετε αμέσως ότι υπάρχει 131.000 αναφορές για το ζεόλυθο.
Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε λίγο πιο έξυπνο, θα το βάλουμε ζεωρίτου, αλλά γραμμένο στα αγγλικά. Άρα, ζεωράιτ, εντάξει. Ναι, αυτό τίποτα. Ωραία, έχετε 1.550.000 αναφορές. Άρα, καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, δηλαδή, αυτό θα το έλεγε ο παππούς μου, ζει πίσω από τον ήλιο. Ή τρέχει μέσα στη βροχή και δεν βρέχει. Δεν βρέχεται, ας πούμε. Αυτό είναι η πιθανότητα. Γιατί όπως και να πέσετε εδώ, κάποιος θα το βρείτε. Λοιπόν, άρα η ιδέα είναι ότι τούτο μαθαίνετε, εκτός αν πιστεύετε ότι πραγματικά. Πήγατε τρεις τέσσερις. Τέλος πάντων, λοιπόν, καταλαβαίνετε, σκεφτείτε το. Αυτά υπάρχουν. Εντάξει, αυτά δεν είναι δικά μου, είναι 1.000.000 αναφορές. Το ψάχνω. Μου αρέσει ωραίο και να βάλω το άλλο. Και δεν είναι εκδίδε στα κάρια σα, δεν το σκέφτηκα. Ωραία. Άρα, τι θέλω να σας πω. Για την ανθρώπινη χρήση το χρησιμοποιούμε πολύ. Ποιοι το χρησιμοποιούν. Οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι αθλητές και οι πρωταθλητές. Γιατί σας επιτρέπει να κάνετε αποτοξίνωση φυσική πιο γρήγορα. Άρα, όταν τρέχετε, όταν κάνετε γαλακτικό οξύ και τα διάφορα, έχετε τοξίνες, είναι οι κράμπες που έχετε, πολύ απλά. Προέρχονται από αυτό το γεγονός. Άρα, αυτό σας ξεκουράζει. Το παίρνετε μια φορά την ημέρα. Καθαρίζεται έτσι και βέβαια καθαρίζεται και από τα βαρέα μέταλλα. Δηλαδή, αν μερικοί από εσάς έχουν κάποιες εργασίες παράξενες, π.χ. τυπογραφείο, συνήθως είναι γεμάτη βαρέα μέταλλα και ειδικά μόλι. Αλλά να ξέρετε ότι σε ένα μήνα με ζεώρητο έχουν φύγει όλα. Αυτοί που έχουν τα παλιά τα δόντια, παλιά, καταλαβαίνετε. Αυτά έχουν μπει μέσα σιγά σιγά και ποτίζουν τον οργανισμό, άρα άμα πάρετε ζεώρητο, αυτό το καθαρίζει. Και το άλλο που θα δείτε είναι ότι είστε πιο ξεκούραστοι, πιο εύκολο. Γιατί, θα το δείτε μετά, γιατί εντελώς τυχαία το χρησιμοποιούμε στην ατροφία και έχουμε μεγαλύτερα απόδοση. Δηλαδή, εσείς αγελάδες, έχουμε συν 17% απόδοση στην παραγωγή του γάλατος από την ψηλή τροφή που τρώνε. Βάζουμε 2% στα ζώα. Το άλλο που είναι καλό στα ζώα, όταν έχουμε την ατροφία, είναι ότι πετάτε τον ζεώρητο μέσα στον χώρο, στη φάρμα, και σας επιτρέπει να μην έχετε οσμές. Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Και υπάρχουν μερικοί από εσάς που μπορεί να ζουν δίπλα από ξυνοτροφείο, το οποίο μυρίζει. Είναι πάρα πολύ απλό, ρωτήστε τους αν ξέρουν τον ζεώρητο, τόσο απλά. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Και αυτό σας επιτρέπει να λύσετε το πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Το ίδιο είναι στις εφαρμογές όταν έχουμε στο λιοτρίβι για το λάδι. Τα λιοτρίβια, όπως ξέρετε, παράγουν. Το λένε κάτι σίγουρο εδώ. Το λιώσμο. Όχι το πίνινα. Όχι. Το. Μπράβο. Το ζουμί, το υγρό που σου βγαίνει μετά. Αυτό. Ωραία, λοιπόν. Εγώ είπα καλά λόγια για σένα και τώρα που το χαλάς. Λοιπόν, θα το λέτε αυτό. Λοιπόν, αυτό άμα βάλετε ζεώρητο, άρα άμα έχετε 500 κιλά, 500 τόνους, 3 τόνους ζεώρητο και 3 τόνους γεωργικό ασβέστη, δεν μυρίζει, το καθαρίζει και το στοιχείο αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε μετά για λίπασμα στις θέσεις. Τώρα δεν τα μαζεύει κάποιος και το παίρνει σε σταθμό και το κάνει λοιπόν... Το καίει. Όχι, κάνει κάτι από το χειροστάσιο, από λίγο. Ναι, δεν κάνει ακριβώς αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει πάλι υγρό, και ούτως ή άλλως αυτό που θα κάνει θα βγάλει το υγρό για να καθαρίσει, για να κρατήσει το στερεό το οποίο μπορεί να το κάψει να κάνει λιωμάτιο. Εδώ σας το λέω πολύ απλά. Μέσω του ζεώρητου αυτό δεν υπάρχει. Και υπάρχουν πολλές εφαρμογές στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη έχουμε και τουριστικό και πολύ λάδι. Αλλά όταν έχουμε και τα δύο μαζί, δεν μπορείς να έχεις ένα τουριστικό χωριό και μυρίζει παντού. Πήγατε, ωραία, εντάξει, οκ. Λοιπόν, άρα σας το λέω, τώρα το κάνουμε. Εδώ είμαστε για... Κύριε Δημήτρη, ναι. Όταν κάποιος κάνει μια θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή, χημοθεραπεία, παίρνει πάρα πολλά φάρμακα κλπ. Χημειοθεραπεία, όχι χημειοθεραπεία. Ναι, χημειοθεραπεία. Ναι, ωραία. Μπορεί να τον βοηθήσει αυτό. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν έχουμε θέμα
για καρκίνο λαιμού. Γιατί πρέπει να έχει, ο τζόλιτος θα περάσει μόνο από το πεπτικό σύστημα. Μάλιστα. Άρα, αν έχετε ένα πρόβλημα εδώ, αυτό δεν κάνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Άρα, στη ζώνη επαφής, όταν έχουμε αυτό το πράγμα, το χρησιμοποιούμε όντως για να καθαρίσουμε πιο γρήγορα. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά θα καταλάβετε γιατί λειτουργεί. Μερικές φορές μου ρωτάνε αν ο ζώλιτος βοηθάει στη δίαιτα. Άρα, μόνος του δεν βοηθάει καθόλου. Αλλά, Λοιπόν, όταν κάνετε όμως μια δίαιτα, στην πραγματικότητα παράγεται περισσότερες τοξίνες, γιατί ο μεταβολισμός του οργανισμού αλλάζει. Και είναι αυτό που σας δυσκολεύει μερικές φορές. Αυτό δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Όταν παίρνουμε λοιπόν ζεόλιθο, απορροφάει τις τοξίνες. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό που παράγει η δίαιτα και παράγει περισσότερο από το μέσο όρο, έρχεται το ζεόλιθος και το βγάζει. Σε εφαρμογές, ας πούμε, για το στομάχι, όταν έχετε πολύ οξύτητα. Κάποιος έρχεται στη ζώνη. Όχι, μην μένετε σε αυτό, είναι για άλλο θέμα. Σας λέω απλώς ότι για περιπτώσεις που είναι του τύπου έλκος, όταν έχετε μεγάλη οξύτητα, τότε ο ζεόλιθος σας ανακουφίζει γιατί χαμηλώνει το pH. Στην πραγματικότητα το ανεβάζει ουσιαστικά γιατί θα το πάει προς το 7. Είναι ακριβώς το ίδιο που χρησιμοποιούμε και στη γεωργία. Ο ζεόλιθος αλλάζει το pH όταν μπαίνει στο έδαφος. Άμα είναι όξινο, το ανεβάζει. Άμα είναι αλκαλικό, το κατεβάζει. Και το πηγαίνει προς το 7 στις δύο περιπτώσεις. Άρα σε αυτές τις εφαρμογές, ναι, υπάρχει. Μια εφαρμογή στο φαρμακείο είναι ότι αν έχετε πάει στη διαδήλωση. Αλλά εσείς μάλλον δεν έχετε πάει στη διαδήλωση, τουλάχιστον για 10 χρόνια. Αλλά να το ξανασκεφτείτε. Όταν θα πάρετε λοιπόν τα κρυογόνα ο φαρμακοποιός, όταν το ξέρει βέβαια, θα σας δώσει ζεόλιθο, γιατί δεν τρώνε το δακρυγόνο μόνο στα μάτια, μπαίνει μέσα. Και για να καθαρίσετε πιο γρήγορα, δίνουμε ζεόλιθο. Ευχαριστώ. Καθόλου, καθόλου. Γιατί στην πραγματικότητα η άγγυλος βουλώνει. Ο ζεόλιθος είναι πέτρα. Άρα οι τρύπες μένουν ακριβώς οι ίδιες τρύπες. Και έχει μεγάλη σημασία σαν διαφορά. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι... Χρησιμοποιούν την αργύλο. Την αργύλο για ποιο πράγμα. Την πράσινη αργύλο. Για ποιο πράγμα. Για πώς. Για πώς, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Εδώ το θέμα είναι ότι επειδή κρατάει τη δομή του, γεωμετρικά, όταν μπαίνει μέσα, το δεσμεύει. Άρα, ας πούμε, τα βαρέα μέταλλα δεν το κάνει, γιατί οι οπές δεν είναι της τάξης μεγέθους. Άρα, περνάει και βγαίνει. Για τον αρχό, μπορώ να πω μια αναφορία. Η αντίδοτη σε εφαρμογή στις μάσκες του αέρα. Μπαίνει. Ερχόνται σε κάρπο. Δεν είδα να σφίξω. Τι είπες τώρα? Κάρπο. Προσπαθούσα να βρω αυτή την κυπριακή λέξη. Ναι, συνήθως βάζουν τώρα ανεργοάφρακα, αλλά επειδή εγώ το έχω ζήσει ακόμα, μπορείτε να βάλετε και για τις κόλλες που είναι πραγματικά δύσκολες και όλα αυτά που βάζουν με χρώματα, όλα τα σπρέι, βάζουμε πρώτα γυαλοβάμβακα, μετά βάζουμε ενεργοάφρακα και μετά βάζουμε ζόλιθο. Άμα βάλετε τα δύο πρώτα, δεν έχετε πάνω από 60% απόδοση. Μόνο με το ζόλιθο θα πάρετε μερικά μόρια. Ξέρετε όταν γίνεται αυτό, μόλις μπαίνετε στο εργαστήριο, αμέσως έχετε δάκρυα στα μάτια. Είναι τόσο δυνατό. Μιλάω για τις κόλλες, π.χ., τις οποίες τις βλέπετε ξεχωριστά και να τις ανακατέψετε για να κάνετε την κόλλα. Αυτές είναι μπόμπα σαν κόλλα. Το θέμα είναι ότι είναι σούπερ ρεζιστικές για τα μάτια. Άρα, αυτό μπορεί να γίνει. Εκεί που έχεις μέσα στο φίλτρο σου, έχεις ενεργό άνθρωπο, βγάζεις τον ενεργό άνθρωπο και βάζεις ζόλιθο. Και υπάρχουν βέβαια, σας είπα και φίλτρα νερού που θα τα βρείτε στο διαδίκτυο. Άρα είναι φίλτρα έτσι μεγάλα κυλιντρικά και ουσιαστικά μπαίνει το νερό έτσι, είναι αντιβαρυτικά που λέμε, δηλαδή ανανάποδα. Αυτό ακουμπάει συνεχώς το όρεθο και αυτό που βγαίνει είναι καθαρό. Είναι πιο καθαρό και από νανοτεχνολογία να είναι ενεργοάνθρακα. Βεβαίως. Γιατί να θυμάστε ότι είπες νανοτεχνολογία. Άρα το νάνο, θυμάστε τι είναι. Μάικρο. Όχι, το μάικρο είναι 10 σημείων 6. Το νάνο είναι 10 σημείων 9. Εδώ είμαστε στο άξτρο. Ναι. Είναι
ελεύθερες ρίζες. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι, σε τι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελεύθερων ριζών? Δεν εμποδίζει την ανάπτυξη, αλλά απλώς τις δεσμεύει. Οι ελεύθερες ρίζες έχουν ένα θέμα. Επειδή είναι ελεύθερες, φανταστείτε αυτό το πράγμα, μόλις βρίσκουν κάτι, γατζώνονται. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε συνήθως και στον καρκίνο. Δηλαδή, γατζώνεται πάνω σε ένα πράγμα, σου κάνει μετάλλαξη και μετά έχει τα διάφορα προβλήματα. Εδώ η ιδέα ποιο είναι. Ο ζωρίτος, επειδή αυτό το πράγμα είναι αρκετά μεγάλο, σε μέγεθος, πολύ απλά, το δεσμεύει και αυτό δεν έχει πάει να κολλήσει κάπου. Άρα δεν είναι ότι αποτρέπει την παραγωγή από τις ελεύθερες ρίζες, είναι ότι αποτρέπει τη δράση τους εφόσον έχουν παραχθεί. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Άρα συνεχίζουμε τώρα να δείτε με μια κερασιά που είναι από την άλλη πλευρά που δεν έχει θεώρηση. Άρα θα κάνουμε τέτοια συγκρίση. Καστελόριζο, εδώ βάλαμε λοιπόν στο Καστελόριζο σε εσπεριοειδή που είναι του Δήμου για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση από κανένα. Εκτός βέβαια από την βροχή. Επειδή είναι του Δήμου. Αυτό είναι η ενσωμάτωση και βλέπετε μετά τις φωτογραφίες που μας έστειλαν τα παιδιά από το σχολείο, εφόσον τα είδαν, αναπτύσσονται. Στο γήπεδο, βέβαια, επειδή έχουμε και αθλητές γυναίκες εδώ, όπως έλεγε διπλωματικά ο κύριος, όταν λέμε γήπεδο, μπορεί να είναι και για το γρασίδι. Απλώς μην είστε κόπανοι, ελπίζω στην Κύπρο να μην ποντάρετε πάνω στο γρασίδι. Εντάξει, γιατί είναι καλό να έχεις γρασίδι όταν είσαι στο Λονδίνο. Το να το βάλεις στην Κύπρο είναι ότι έχεις ένα θέμα νοητικό. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, αν οι Άγγλοι έρχονται στην Κύπρο για να μείνουν, είναι επειδή το κλίμα είναι διαφορετικό. Δεν έρχονται για να βρουν ακριβώς το ίδιο γρασίδι. Ενώ εμείς μερικές φορές βάζουμε γρασίδι για να φαίνεται ωραίο. Το πιο ωραίο έχουμε φτάσει να βάλουμε και πλαστικό γρασίδι για να φαίνεται ωραίο. Αυτό είναι ακόμα πιο λιγότερο χαζό από άλλο. Γι' αυτό καλώ ήρθατε. Αν είχε βάψει το γρασίδι πράσινο με φωλιά, ήταν να πάει ο δήμαρχο να το δει. Πριν μια εβδομάδα. Στο Λεμεσό. Εβάψαν το γρασίδι με φωλιά πράσινο. Δεν μπορώ να πω. Σαν καινοτομία, ναι, σωστά. Γιατί να ασχολείσαι με το γρασίδι, το αφήνεις να ξεραθεί, το βάφεις μετά με το πράσινο και είναι μια χαρά. Όχι, παιδί, το πιστεύω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις καινοτομίες. Αυτό είναι το θέμα για το γρασίδι και για το γήπεδο, γιατί όταν το κόβεται, μένουν μερικά στοιχεία, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι τέλειο για τους μύκητες και μυρίζει. Βάζοντας δεόλυθο σε ψέκασμα, δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Γιατί θα λειτουργήσει μυτοκτονικά, με ποια έννοια. Επειδή απορροφάει την υγρασία, οι μυκήτες δεν έχουν πια να βρουν νερό. Άρα, γι' αυτό το λόγο. Το βλέπετε. Ρύζι. Δεν τα ρύζι. Είμαι σίγουρος ότι ελέγχεται τα ρύζι. Πού τρώτε, δεν είναι. Σίγουρα. Ούτως έως, άμα δεν τα ελέγχεται, είναι ότι δεν τρώτε ρύζι. Άρα, εδώ είμαστε περιοχή γέφυρας. Είναι άλλο χωριό της Ελλάδας. Φαρμακευτικές βιομηχανίες, κύριε Λίερε, και η Μονσάντο, οι γνωστοί, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα στα στρατηγικά αποτέλεσματα που έχει να τα χρησιμοποιήσει ποτέ, με την επιρροή που έχει η Μονσάντο διεθνώς? Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα εμποδίσουν τίποτα. Και να το ξέρεις ότι όχι μόνο δεν θα εμποδίσουν, σιγά σιγά θα αγοράζουν και αυτοί οι ζεώτες. Όχι, μακάρι, μακάρι. Εμείς είμαστε τις ανάγκες, θα γίνει έτσι. Άρα, εδώ κοιτάξτε, αυτό είναι όλη η ζώνη. Βλέπετε, η διαφορά είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι με ζεόλυθο, αυτό είναι χωρίς ζεόλυθο. Εδώ είναι πράσινο. Αυτό έχει ήδη κυτρινές μύτες. Άρα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Βλέπετε πόσο πράσινο είναι. Αυτό είναι καθαρό ρύζι. Θα σου έρθει μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα η κουταμάρα που γίνεται συχνά στην περιοχή. Ποτίζουν το ρύζι με αυτό. Τα καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι βλακή από μόνο του. Αλλά το θέμα είναι επειδή είναι στάσιμο το νερό, αναπτύσσονται κιανοβακτήρια, όπως είναι υποτίθεται, και βλέπετε αυτό το πράσινο. Έτσι. Άρα όσοι από εσάς έχουν κάτι που μοιάζει, ας πούμε, με πισινούλα. Εντάξει, δεξαμενές και τα λοιπά, να σκεφτείτε ότι άμα τις καθαρίσετε, και μετά βάλετε σε ορυθό, τότε δεν θα το έχετε πια. Και τώρα τι βάζουμε. Βάζουμε χαλικάκι εδώ για να μένει, ενώ το νερό τρέχει λιγάκι, και όταν ποτίζει μένει και αυτό καθαρίζει και δεν έχουμε τα κιανοβακτήρια. Άρα βλέπετε τώρα αυτό εδώ είναι με ζεόλυθο και τώρα όλα αυτά, βέβαια τώρα που σας το λέω, έχουν περάσει όλοι σε ζεόλυθο.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι για σας. Μην ξεχνάτε, και εσείς πρέπει να είστε έξυπνοι. Είναι επειδή είδαν ότι ο Μάριος έχει βάλει ζεόρυθρο και έχει τόση παραγωγή, εγώ, ο Νίκος, γιατί να μην βάλω. Άρα βάζουμε και οι δύο, μετά το ρύζι μας είναι πιο καθαρό για εσάς. Λοιπόν, σε μπαξέ, όσοι έχουν κήπο, το βάζετε απλώς έτσι το ζεόρυθρο, μετά το βάζετε με τη φρέζα, στα 15 εκατοστά, το ανακατεύετε έτσι, εδώ κοιτάζουμε απλώς ποιο είναι το βάθος, και αυτό είναι μια χαρά όταν έχουμε ένα κήπο. Όταν δεν έχει τίποτα, όταν έχουμε ξυλώστα. Και άμα έχετε ήδη φυτά, είναι πολύ απλό, σκαλίζετε γύρω από τα φυτά και βάζετε ζεόρυθρο. Αυτό σας επιτρέπει λοιπόν να έχετε εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος, δεν βάζετε βαρέα φάρμακα, δεν έχετε πια βαρέα μέταλλα, δεν έχετε τοξίνες, ούτε έτερες ρίζες, έχετε αύξηση παραγωγής και έχετε μια ποιότητα που σας θυμίζει τα προϊόντα. Λόγια του άντρες βέβαια, γιατί οι γυναίκες δεν μεγαλώνουν. Όχι. Δεσμεύει ακριβώς αυτό που σας είπα. Το θρεπτικό στοιχείο μπορεί να είναι, αν θέλετε, ένα λίπασμα. Άμα είναι αυτό το λίπασμα, να ξέρετε ότι όλα τα λιπάσματα επιβράδυνσης χρησιμοποιούν ζεόρυθρο. Άρα έχετε το λίπασμα, από πάνω έχετε ζεόρυθρο, το πετάτε μέσα στη γη, το πρώτο πράγμα που κάνει μπαίνει στο ζεόρυθρο και ο ζεόρυθρος το αποδεσμεύει άργα. Και γι' αυτό έχετε επιβράδυνση, γιατί αλλιώς θα το βάζετε κατευθείαν. Άρα θα το πάρατε τη γη και μετά τίποτα. Ενώ εδώ βάζοντας με ζεόρυθρο θα σας κάνει μια καμπύλη έτσι. Συνεχίζει να δίνει αργά το ίδιο πράγμα. Α, αυτά είναι για τα βιολογικά. Το είδατε και εγώ το ήπια. Αυτός εδώ ο Βόβριας είναι 3 ετών, εδώ είναι ο πατέρας του, μαζί μου. Βάζουμε το ζεόρυθρο με το χέρι. Σας το λέω λίγο για τα θέματα τα βιολογικά. Λοιπόν, πολλοί σας λένε ότι κάνουν βιολογικά, να το εξετάσετε λίγο, αλλά κάνετε εξής ερώτηση, να του πείτε, όταν βάζεις τα προϊόντα σου που είναι βιολογικά, είσαι ντυμένος αναστροναύτης ή όχι. Του τύπου, έχεις μάσκα, έχεις αυτό, αυτό και αυτό, και μετά δεν πρέπει να τα φας αμέσως, γιατί αυτά εδώ εμείς μπορούμε να το γλύψουμε επί τόπου. Είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί είναι αδράνες. Για το ψέκασμα, άρα 0,15 για την ελιά, είναι για να αντιμετωπίσουμε τον δάκρυ. Όταν βάζετε ζεόρυθρο πάνω σε ελιά, έχετε 0% δάκρυ, όχι 3-15-30% όλες αυτές τις βλακίες που βλέπετε. Και να ξέρετε ότι όταν πηγαίνετε σε ένα χωράφι και βλέπετε δακοπαγίδες, να ξέρετε ότι έχει δάκρυ. Οι δακοπαγίδες είναι φτιαγμένες για να ξέρουν οι αγρότες πόσο έχουν χτυπηθεί. Όχι για να μην χτυπηθούν. Δεν γίνεται. Ενώ άμα βάλετε ζεόρυθρο, δεν έχετε καθόλου. Άρα, να ξέρετε τώρα ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η περιφέρεια Κρήτης έχουν εκδώσει επίσημα έγγραφα, αυτά θα τα βρείτε πάλι ή θα σας τα εκτυπώσουμε, όπου παροτρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ζεόρυθρο για το δάκρυ. Για το δάκρυ είναι στο ψέκασμα και το κάνεις πριν ανθοφορία και καρποφορία, όταν ο καρπός έχει δέσει. Έτσι, ο δάκρυς θα πάει να χτυπήσει την ελιά από τον καρπό. Άρα, το κάνουν αυτό αντί να κάνουν την κλασική δακοκτονία. Προς το παρόν όμως στην Ελλάδα δεν έχει περάσει ακόμα σε νομοθεσία, άρα συνεχίζουν μερικοί να κάνουν την κλασική δακοκτονία. Και το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλη και όπως καταλαβαίνετε οι Αθηναίοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και αποφασίζουν ότι η δακοκτονία είναι την ίδια μέρα για όλους. Αλλά βλέπετε, φανταστείτε λίγο, ότι έχουμε ελιές στη Θράκη και ελιές στην Κρήτη. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά όσο αφορά την ανάπτυξη και όσο αφορά τις θερμοκρασίες. Η Αθήνα θεωρεί ότι θα το βάλουμε τότε. Όλος έχει χτυπηθεί ήδη από εδώ. Άρα αυτό που έχουν αποφασίσει και αυτές οι δύο περιφέρειες που έχουν, όπως και η Πελοπόννησο τώρα το κάνουμε, είναι να το κάνουν αυτό, αλλά προσέξτε. Η χρήση του ζεόρυθρου εξαρτάται και από την νοημοσύνη του αγρότη. Γιατί το ζεόρυθρο λειτουργεί προληπτικά. Δεν το βάζουμε θεραπευτικά. Άρα πρέπει να το βάλετε πριν χτυπηθείτε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πείσετε τον άλλον, βάλτε το πριν να έχει πρόβλημα. Ενώ συνήθως περιμένουν να έχουν το πρόβλημα για να βάλουν ένα φάρμακο. Χρειάζεται ειδικό ξεκαστήρα, επειδή δεν. Όχι. Δηλαδή, αλλιώ το νερό είναι
πάρα πολύ απλό. Έχετε ακριβώς τον ίδιο ψεκαστήρα, τα βεγγάκια περνάνε με το 0,15 και απλώς πρέπει να έχετε ένα ψεκαστήρα που να έχει ανάδραση, δηλαδή η ρετούρ να μετακινείται. Γιατί αλλιώς, επειδή κάθεται όπως το βλέπετε εδώ, θα κάτσει. Άρα στο τέλος της διαδικασίας το βλέπετε. Να μην με παρακολουθήσετε, δεν γίνεται. Γιατί πέταξα τη σκόνη πριν. Άμα πετάξω μόνο τη σκόνη, δεν μπορώ να σημαδέψω την ελιά, γιατί έχω συνεχώς άνεμο. Άρα το βάλουμε βρεμένο έτσι, το πετάω έτσι, όπως το βλέπετε εδώ δεν είναι σκόνη. Αυτό είναι 200 λίτρα νερό με 3 κιλά ζόλιβ. Και στο τέλος πρέπει να έχω αυτό. Εννοείται ανιφλέξη πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα πρέπει να είναι λερωμένη η ελιά. Εντάξει, πού είναι η δίκη. Α, είναι πίσω. Λοιπόν, η βασιλική είναι πίσω. Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, αυτά εδώ είναι τα χέρια της. Αυτές εδώ είναι οι ελιές της. Άρα, να καταλάβετε τώρα, υπάρχουν ελιές στην Ελλάδα που είναι προστατευμένες αποκλειστικά με ζεόλυθο και τίποτα άλλο. Τίποτα. Εντάξει. Και σε αυτές θα μιλήσουμε για ζεολυθική παραγωγή. Μας επιτρέπει να έχουμε ελιές με χαμηλότερη οξύτητα όσο αφορά το ελαιόλαδο και βέβαια να έχουμε μια ποιότητα, γιατί βέβαια αυτές οι ελιές δεν έχουν βαρέα μέταλλα, επειδή έχουμε βάλει πάνω, όπως βλέπετε στον καρπό. Άρα, ακόμα και να έρχεται από την ατμόσφαιρα, αυτό καθαρίζεται. Κύριε, έτυχε φέτος να είμαι και στη Σαντορίνη. Οι καλύτερες ντομάτες στην Ελλάδα είναι τη Σαντορίνη. Εκτός από την ηφαιστειακή ντέφρα που δεν ποτίζεται, δεν βρέχει ποτέ. Μήπως έχει και ζεόλυθο η περιοχή ή μόνο είναι ηφαιστειακή ντέφρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, ο ζεόλυθος εμφανίζεται όταν υπάρχει ηφαίστειο και ρηχή θάλασσα. Στη Σαντορίνη είναι. Πώς? Και λίμνη γίνεται. Ναι, αλλά τότε ήταν θάλασσα, δεν ήταν λίμνη. Γιατί τα πράγματα είναι άλλα. Λοιπόν, όταν έχετε αυτό το μείγμα, θα δείτε ότι μπορεί να έχετε ζεόλυθο. Όταν έχετε μόνο ρηχή θάλασσα του τύπου Μεσολόγγι, όχι. Όταν έχετε Σαντορίνη με βαθιά, όχι. Γι' αυτό. Άρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλές. Είναι καλές, δεν υπάρχει το ίδιο. Άρα εδώ είμαστε στην Κέρκυρα. Με μικρές ελιές βλέπετε με τον ψεκασμό ακριβώς τον ίδιο και μετά η ενσωμάτωση, όπως τη βλέπετε, εδώ. Για τα αμπέλια, για όσους ενδιαφέρονται για τα αμπέλια, αυτό το αμπέλι είναι αμπέλι γκρίψον, αλλά επιτραπέζιον, η μεγάλη αγορά. Αυτό είναι μόνο με ζεόλυθο. Είναι τριών μηνών το αμπέλι. Αλλά στο αμπέλι το κλασικό, ξέρετε, γιατί εδώ υπάρχουν εφαρμογές στην Κύπρο και για τα αμπέλια, συγκεκριμένα. Άρα στο αμπέλι το κλασικό, όταν το βάζετε, σας λέει να κόψετε, να μην πάρετε τη σωδιά την πρώτη χρονιά, για να δυναμώσει το ρυζικό σύστημα. Με ζεόλυθο παίρνετε σωδιά από την πρώτη χρονιά. Αυτό εδώ έχετε λοιπόν ωραίες εικόνες. Άρα εδώ είναι ζεόλυθο, σαν είναι έτσι. Και τώρα βλέπετε τα καλάμια, όπως πήγαμε μετά από 3 μήνες, πάμε στην ίδια περιοχή και βλέπετε εκεί που υπάρχουν 2 καλάμια, είναι ότι το αμπέλι είναι τόσο δυνατό που έσπασε το καλάμι. Άρα σε όλη τη φωτογραφία εκεί που βλέπετε 2 καλάμια, είναι εκεί που έχει σπάσει το καλάμι στο πεντάμινο. Αυτό για αυτούς προς το παρόν ήταν αδιανόητο ότι μπορούσε ένα αμπέλι τόσο μικρό να έχει αυτό. Εδώ είμαστε στους 6 μήνες. Άρα κοιτάξτε πότε πήγαμε και πότε ξαναπήγαμε. Ωραία, συγκρίνεται. Για το μήλο, να ξέρετε ότι έχουμε πολύ συχνά προβλήματα με το μήλο, με το λιώκαμα. Δηλαδή, να σκαλά. Είναι λίγο καφέ και δεν είναι εμπορεύσιμο. Άρα βάζοντας ζεόλυθο, καθαρίζει εντελώς. Και έχετε άρση παραγωγή για το μήλο. Αν θέλετε να μιλήσετε με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, θα τον δείτε στο διαδίκτυο να μιλάει με εμάς πώς έβαλε τον ζεόλυθο σε ψέκαστο σε όλες εδώ τις μηλιές του. Το βλέπετε εδώ, δείχνει από ζεόλυθο ενώ έχει πολύ καιρό να βάλει. Άρα, Πελοπόννησο, βλέπετε, αυτό είναι ελιά μόνο με ζεόλυθο. Άρα, με αυτές εδώ έγινε το αγουρέλαιο, όπως το βλέπετε, έξτρα παρθένο. Άρα 0,23 η οξύτητα και 0,19 όταν είναι ελαιόλαδο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Για δώσε μάλλον αυτό εδώ, να το δείτε από κοντά.
Άρα, για να καταλάβετε, για όσους ας πούμε ασχολούνται λίγο με το ελαιόλαδο, να καταλάβετε ότι τώρα μπορούμε να μεγαλώσουμε την ποιότητα και αυτό το μπουκαλάκι που βλέπετε, αυτό που λέτε 10 ευρώ το μπουκάλι. Και είναι 250 ml. Όταν θα δοκιμάσετε τι λάδι είναι, τότε θα καταλάβετε ότι υπάρχει όντως μια διαφορά. Εννοώ βέβαια αυτό που τρώτε, το τρώτε. Αλλά σιγά σιγά θα δείτε ότι τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα θα περάσουν σε μια κατηγορία του τύπου ultra premium, θα είναι κάτω από το 0,3. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν αντί για να είναι συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε το λάδι με το φράσιμο, χρησιμοποιούμε την πρέπει, την κρυά, πέσα από κρύα. Εδώ μιλάμε μόνο για κρύες, δεν μιλάμε για ζεστό. Εδώ μιλάμε για αληθινό λάδι, δεν μιλάμε για λάδι. Στην Κύπρο νομίζω δεν υπάρχει έτσι. Υπάρχει με κρύα, με την κρύα. Ζεσταίνεται. Δεν υπάρχει στην Κύπρο νομίζω ένα δύο αν υπάρχει. Ναι, πάνω... το παλιό το σύστημα θα πάρει. Το παλιό το σύστημα, ξέρεις ότι έχει ένα θέμα, είναι ότι ζεσταίνει πάρα πολύ την ελιά και είναι μερικά συστατικά που τα βγάζει τα εξοντώνει. Γι' αυτό περνάμε στην ψυχρή. Εντάξει, και τριφασικό, διφασικό για αυτά τα πράγματα. Απλά είναι ακόμη στην Κύπρο δύσκολο να παράξει. Γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα λόγια. Ναι, αυτά όμως μπορούν να γίνουν. Εντάξει, πριν να υπάρχει βιοτρύπη, το έκανα ακόμα και με το πόδι που λέει ο λόγος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια εξαίρεση. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Βλέπετε ότι αυτά ήταν στάνταρ από το έξτρα παρθένο. Αυτά είναι αυτά που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, όταν αγοράζετε εσείς ένα έξτρα παρθένο, ξέρω ότι μερικές φορές ως καταναλωτές αγοράζετε αυτό που είναι φθηνό και τίποτα άλλο. Αλλά στο έξτρα παρθένο είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει η ούτρα πρέμπ. Αυτή η κατηγορία. Βλέπετε τα νούμερα δεν είναι τα ίδια. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα να τα πιάσετε αυτά τα νούμερα για ένα ελαιόλαδο. Και σημαίνει πρακτικά ότι όταν καταφέρνετε και περνάτε από την άλλη κατηγορία, έχει διαφορετικό το κόστος και η ποιότητα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε αυτό που τρώμε. Άμα το συνειδητοποιούσαμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, θα καταλαβαίνετε αμέσως ότι έχουμε ένα θέμα. Γιατί είναι πολλά πράγματα που έχουμε φάει και δυστυχώς όταν ήμασταν πολύ πιο νέοι και τρώγαμε ας πούμε ντομάτα, τρώγαμε μια ντομάτα που έχει τη γεύση της ντομάτας. Τώρα έχουμε μια ντομάτα που έχει τη γεύση του νερού. Στην όψη είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά στη γεύση, άρα όλες οι εταιρείες, όπως λέγατε και πριν, έχουν επικεντρωθεί στο να είναι όμορφα. Θα σας βάλουν σε ωραίο γυαλί, με ωραίο χρώμα, μέσα στο σούπερ μάρκετ και μετά το πάτε στο σπίτι σας, αλλά οι γυναίκες θα το καταλάβουν αμέσως αυτό, μην κοιτάτε ποτέ τον εαυτό σας στο ασθενσέρ. Γιατί ο φωτισμός είναι χάλι. Άρα, άμα κοιτάζετε για πρώτη φορά τα φρούτα σας μέσα στο ασθενσέρ, θα λέγατε με το αγόρασα εγώ αυτό. Εκεί πέρα, άμα προσέξετε, θα δείτε ότι εντελώς τυχαία οι λάμπες είναι κίτρινες, έχουν πολύ καθρέφτη, είναι πολύ φωτεινά και λέτε είναι τέλειο. Πηγαίνει στο σπίτι σου, το ανάβει, το βάζει δίπλα από το καρβέλι σου και λέει τι μάπα είναι αυτό που πήρα. Το λέει συνήθως η γυναίκα στον παππού που έχει φέρει τα. Άρα, εδώ η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όταν έχουμε τέτοια ποιότητα, είναι καλό να το συνειδητοποιήσουμε ότι γίνεται και μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά. Άρα, εδώ το βλέπετε, βάζουμε κατευθεία μέσα. Εντάξει, και γιατί αυτό μας επιτρέπει να καθαρίσει και να καθαρίσει και το θέμα της αμμονίας. Αλλά την αμμονία όμως δεν τη δεσμεύει, θα την αποδεσμεύσει και θα την χρησιμοποιούμε για λίπαρχο. Τα βλέπετε τα ζώα, βάζουμε τον ζώο μαζί με τα ζώα. Δεν τα βγάζουμε, τα βάλουμε, τα προστατεύουμε. Είναι μαζί, την ώρα που τα βάλουμε. Το άλογο αυτό τρώει ζώο. Τώρα θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μπουν και σε αυτό το τομέα στις οδοντόπαστες, γιατί ο ζεόλευτος είναι πολύ καλός για ποιο θέμα, για να απορροφήσετε ως μέσα. Όταν έχετε ένα πρόβλημα ασθένειας για τα... έχετε ως μέσα μερικές φορές στο στόμα και το ξέρετε ότι παλιά βάζαμε ας πούμε σόδα, διάφορα, αλλά βάζαμε ακόμα και το γαρίδι παλό για να ξέρετε. Λοιπόν, με τον ζεόλευτο, ο ζεόλευτος επειδή έχει μεγάλη απορροφητικότητα, είναι πάρα πολύ καλός και για την ολίτιδα. Και
Εντάξει, όχι επειδή είναι αίμα και καταλαβαίνει ότι είναι αίμα, είναι ότι επειδή θα το απορροφήσει γρήγορα, θα στεγνώσει πιο γρήγορα το σημείο και δεν τρέχει συνεχώς, γιατί βέβαια είμαστε σε ένα υγρό πλαίσιο. Κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα τώρα. Με κοπριά βάζουμε το ζεόλι στο κάτω, αφήνουμε το άλογο να περπατάει, εφόσον το έχει ανακατέψει αρκετά, χωρίς να κάνουμε τίποτα εμείς. Έξυπνο άνθρωπο. Κάνει το άλογο, ανακατεμένο, οπ, το βάζει κατευθείαν στο χωράφι. Για ρίπνο. Δηλαδή έχει κατευθείαν και το ζεόλι του και κοπριά. Για εδώ την υποτίθεται, είμαστε στο σιδηρόπεστρο. Αυτό, αν δεν βάλει ζεόλι του, πρέπει να το καθαρίσει κάθε μέρα. Εντάξει, εδώ ήταν η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το πράσινο. Επειδή το άλογο βάζει τη μούρη του μέσα στο νερό και έχει βέβαια βακτηρίδια, ό,τι θέλετε, και επειδή είναι στάσιμο και στον ήλιο, είναι το τέλειο για να αναπτυχθούν. Άρα βλέπετε σιγά σιγά αυτό το πράσινο. Βάζοντας ζεόλιθο, δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Για άλλο εβέλα, το βλέπετε, το βάζουμε στην τρύπα. Εδώ είναι η σκόνη, όπως σας έλεγα, η 08. Άμα θέλετε να κάνετε ένα απλό τεστ, πάρτε ζεόλιθο, βάλτε το ένα κλαδί από βασιλικό, χωρίς ζεόλιθο, με ζεόλι. Κοιτάξτε τις ρίζες. Εδώ δεν έχει γη, είναι απλώς το νερό. Εδώ είμαστε στη γη. Γύπρο, στην κοκκινό. Μπράβο, αυτό τα ξέρετε, ναι. Έχει και εφημερίδα. Λοιπόν, για τις γλάστρες είναι καλό να βάλετε 1:10. Άρα, το βάζετε έτσι, ανακατεύετε, 1:10, το ανακατεύετε, το βάζετε έτσι γλάστρα. Λοιπόν, οι γλάστρες θα γίνουν πόμπα. Στις γλάστρες είναι πολύ εύκολο, αυτό βλέπετε τη διαφορά σε 15 μέρες. Δεν είναι σαν τα χωράφια που είναι τεράστια. Η γλάστρα είναι πολύ απομονωμένη. Άρα το βλέπετε εδώ και δεν αφιτέψαμε. Εδώ που είμαστε. Πού? Καϊμακλή. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε ξαναβάζουμε εδώ βασιλικό, τα εξάντεπο. Για τις σωσμές, βλέπετε τα παραγάλια και έχουμε βάλει ζόλες εδώ. Άρα μόλις κάνουμε κουτσουλιές, απορροφέρω και έτσι δημιουργήσω. Είναι πιο ευχάριστο. Βάζουμε τώρα ζεόλιθο μέσα στα λιγάρια 2% και μας επιτρέπει να είναι πιο καθαρά, γιατί βέβαια τα λιγάρια έχουν ένα πρόβλημα, είναι ότι δεν πετάνε. Άρα είναι συνεχώς πάνω στο έδαφος της γης. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να τρώνε. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε πρώτα ζεόλιθο, απορροφάμε. Όλα αυτά τα λιγάρια είναι ζεολιθικά. Θυμάστε αυτό που σας έλεγα τα απορρυπαντικά, εδώ έχουμε ένα πουκάμισο με λαδιά. Άρα βάζουμε ζεόλιθο, σιδερώνουμε και φεύγει. Γιατί? Γιατί ο ζεόλιθος είναι πιο απορρυφητικός από το ύφασμα. Άρα γιατί βάζουμε το σίδερο? Για να κουνιέται το λάδι. Μόλις το λάδι κουνιέται και είναι ανάμεσα σε δύο ζώνες που η μία είναι πιο απορρυφητική από την άλλη, πηγαίνει στην άλλη. Άρα, όσοι από εσάς έχουν κάνει λίγο τέτοια παράξενα που έχουν 3 γράμματα με κάπα κλπ, έχουν τέτοια μέσα. Λέω, δεν βγαίνει με τίποτα. Άρα, τα θυμάστε που σας έλεγα τα απορρυπαντικά, εδώ. Αυτό εδώ είναι στην Ελλάδα για να το αποδείξουμε. Βλέπετε εδώ στα απορρυπαντικά είναι γραμμένο το 5% και εδώ είναι γραμμένο το 30%. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πολλοί από εσάς χρησιμοποιούν ήδη ζεόλιθο χωρίς να το ξέρουν. Εφαρμογές τώρα εδώ στην Κύπρο και εφαρμογές στην κτηνοτροφία που είναι σημαντικό, νεογέννητο, βάζουμε όλο το πλαίσιο ζεόλιθο, καθαρίζουμε και εδώ το βάζουμε μέσα το 2% για να τρώνε κατευθείαν. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το είδαμε και αυτό θα μας δώσει το 0,19 στο ζεόλαδο. Στα ενιδρία μπορούμε να βάλουμε, μέσα ζεόλιθο, το ψάρι μπορεί να κολυμπάει με ζεόλιθο, για να καθαρίσουμε από την αμμονία που παράγουν τα ψάρια. Βέβαια τα αναγκάζουμε να κατουράνουν μέσα στο ενιδρίο, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Για τις αγελάδες, βλέπετε ότι το βάζουμε στην επιφάνεια έτσι ώστε να μην έχουν μαστίτιδα. Εδώ μάλιστα είμαστε και στα κατεχόμενα, σε χαρουπιά. Εδώ είναι ο φιλελεύθερος, αν δεν το έχετε δει. Το είδατε, μπράβο. Εδώ είναι στα τρίκαλα. Άρα είναι με ροδιές. Εδώ είναι στη φυτόριο, θυμάστε, 1:10. Κάνουμε την ανάμιξη και μετά τα βάζουμε στα αυτά τα φυτά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μικρά φυτά που φτιάχνονται. Και να ξέρετε ότι αυτή η γη είναι αγορασμένη. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι αγορασμένη συχνά από την Ιρλανδία ή την Εστονία.
Αυτή είναι μια πολύ ειδική γη, γιατί είναι σε πολύ μικρό χώρο, θέλουμε σίγουρα να έχει ανάπτυξη, γιατί μετά όταν θα το δώσετε στον άλλο δεν θέλει να είναι όλα νεκρά. Άρα τώρα βάζουμε και ζεόλυκτο εδώ μέσα. Το βλέπετε τώρα τις αγελάδες, αλλά προσέξτε, οι αγελάδες είναι μέσα, δεν τις βγάζουμε. Με τα γουρούνια, κοιτάξτε τώρα ένα ωραίο παράδειγμα, καστοριά. Αυτά εδώ τα δέντρα έχουν μπει πριν 5 χρόνια, είναι μιλιές. Αυτά είναι με ζεόλυτο, αυτά είναι χωρίς. Αυτά έχουν 2 χρόνια ανάπτυξης, περισσότερα από τα άλλα. Ναι. Είμαστε στις αρχές της χρήσης του ζεόλυτου στη Γεωργία, αν είναι σε ευρεία χρήση. Στη Γεωργία είναι, λοιπόν, ο ζεόλυτος ανακαλύφθηκε το 1756, μετά από 150 χρόνια βρήκαμε τις 3 ιδιότητες, μετά πέρασε στον τομέα της χημίας και της φυσικής, στην Γεωργία έχει 10 χρόνια. 10 χρόνια. Εννοείται σε παγκόσμιο επίπεδο ή στην Ελλάδα? Όχι, όχι, εννοώ σε βαλκανικό επίπεδο. Πολλοί Γεώργοι αυτά τα 10 χρόνια ή λίγοι? Είναι πάρα πολύ απλό, είναι ότι δεν το μαθαίνουν γρήγορα. Εδώ ας πούμε, φανταστείτε τώρα ποιες γνώσεις έχετε αποκτήσει και τι ξέρατε πριν. Ναι, στην Κύπρο έχει. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν άκουσα ποτέ το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Ελλάδος, της Κύπρου, να κάνουν διαλέξεις. Επισκοπού γίνονται? Όχι. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι έχω κάνει πάνω από 150 διαλέξεις για τον ζεόλυτο και έχω κάνει και εδώ διαλέξεις. Εσείς, ναι, οι επίσημες κυβερνήσεις. Για να είναι επίσημη κυβέρνηση πρέπει να το ξέρετε. Λοιπόν, για να καταλάβετε, εγώ πήγα στο Ινστιτούτο. Γι' αυτό είναι λίγη Γεωργία ακόμα από το πιστεύω. Λοιπόν, πάνω εδώ στην Κύπρο έχετε ένα τμήμα ερευνών και πήγαμε και εκεί πέρα να του κάνουμε διάλεξη για το ζεόλυτο. Μερικοί από αυτού το ήξεραν, άλλοι το έμαθαν και η ιδέα είναι ότι τώρα γίνονται ακόμα και πειράματα επιστημονικά στην Κύπρο για να γίνουν αυτές οι εφαρμογές. Αυτό είναι επίσημο τμήμα του δημόσιου φορέα. Στο Γεωργείο δεν είσαι επισκόπηση που πήγατε? Όχι, Γεωργείο. Και πήγαμε μάλιστα και εκεί που τα εφαρμόζουν. Άρα, αυτά γίνονται σιγά σιγά και ξέρετε, εγώ προτιμώ τους ανθρώπους και τους επιστήμονες, σιγά σιγά το μαθαίνουν και οι πολιτικοί και μετά βγαίνει η νομοθεσία. Δεν πάει ανάποδα. Άμα βρείτε κάποιον που να σας πει χωρίς να ξέρει τίποτα, θα βάλετε ζώρι το παντού, φαντάζεστε τι ιδέα. Άρα εδώ έχει σημασία ότι το μαθαίνουν. Ναι. Ο ζεόλυτος, σας το είπα από την αρχή, ο ζεόλυτος κοστίζει 300 ευρώ ο τόνος. Στα φυτοφάρμακα δεν πηγαίνει στον τόνο. Μιλάς για σαγίδια που είναι με 40 κλπ. Ξαναλέω, ο ζεόλυτος είναι 300 ευρώ ο τόνος. Εντάξει, εννοώ χωρίς μεταφορά, εννοώ το γνήσιο. Όταν θα πάει αυτό στο φαρμακείο, τις κυρίες εδώ, στο φαρμακείο είναι 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Άρα, είναι λογικό γιατί υπάρχει άλλη επεξεργασία, είμαστε στο 0,04 και πρέπει βέβαια να έχει καθαριστεί για να μην έχει καθόλου στοιχεία και από χαλαζία. Τώρα εδώ είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που συνεχίζει να βάζει δουλειές, έχει κάνει ολόκληρη επανάσταση στην περιοχή. Τώρα βάζουμε σε νέες ποικιλίες και εδώ είμαστε στα αρωματικά τριαντάφυλλα που αυτός είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε, άμα το σκέφτεστε και εδώ, υψηλού επίπεδου, γιατί τότε αγοράζονται από τις εταιρείες που παράγουν αρώματα. Άμα είναι μεσαίο, τότε απλώς είναι αποσπιτικά, αυτό το αφήνετε. Υπάρχουν αγορές που τα έχουν φάει ήδη, δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Ενώ στην πολύ. Πώς? Ναι, ναι, γι' αυτό. Άρα, εδώ είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, παράγουν το γάλα. Άμα βάλουμε λοιπόν την πούδρα, σε 15 λεπτά δεν μυρίζει καθόλου. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ μέσα έρχονται να κάνουν γάλα 200 προβατίνες. Για όσους έχουν μπει ποτέ στη ζωή τους σε φάρμα με 200 προβατίνες, το θυμούνται. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είναι μέσα και εμείς πετάμε τον ζόλυθο από πάνω για να καθαρίσει και τον αέρα. Γιατί, επειδή έχει πολλή αμμονία, επειδή είναι αρκετά κλειστό, τα πιο μικρά έχουν προβλήματα με τους πνεύμονες. Είναι το κλασικό παράδειγμα, δεν είναι κλειστό. Εδώ είμαστε στα βουνοφόρα, Καστοριά, στα Μελίσια. Για τους καταναλωτές. Ο μέσος καταναλωτής θεωρεί ότι το μέλι είναι καλό. Έτσι γίνεται.
από βλακεία βέβαια, δεν το ξέρει καθόλου, το λέει, ας πούμε, το μέλι είναι καλό. Το θέμα είναι ότι το μέλι ήταν καλό. Λοιπόν, να καταλάβετε πάνω κάτω. Θυμάστε ότι δεν έχουμε πια εξατμίσεις με μόλυβδο στη βενζίνη. Είναι όλοι στα μόλυβδο. Γιατί? Κοίταξε. Κάνω την βενζίνη με μόλυβδο. Ωραία. Άρα πριν ήταν με μόλυβδο. Ωραία. Πού πήγε αυτός ο μόλυβδος? Πάντα. Λοιπόν, άμα σκεφτείτε τώρα ότι πάρα πολλοί βάζουν τα μελίσια τους δίπλα τους δρόμους. Με άσφαλτο. Άρα έχουν άσφαλτο, έχουν υδρομονάδουκες, έχουν μόλυβδο, μια χαρά. Παλιά, όλο πήγαινε και το έβαζε σε ένα χώρο εντελώς απομονωμένο. Αυτό δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μετά το άλλο πρόβλημα που έχουν οι μέλισσες, όχι εμείς, είναι ότι πηγαίνουν σε μερικά δέντρα, αλλά δεν είναι καθαρισμένο το δέντρο. Αλλά ό,τι βρίσκουν εκεί πέρα το βάζουν. Άρα τι κάνουμε εμείς? Βάζουμε ζεόλυθο μέσα στην κυψέλη, έτσι ώστε όταν μπαίνει η μέλισσα, περπατάει πάνω στο ζεόλυθο. Τον 08-2,5. Αυτό τη επιτρέπει να βγάζει από τα στοιχεία που έχει φέρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να καθαρίσουμε όλα τα δέντρα της περιοχής, αλλά θα σας επιτρέπει να το βάλετε. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι μέλισσες δεν το βγάζουν. Για όσους ξέρουν λίγο από μελίσια, άμα βάλετε σε ένα μελίσι ένα πράγμα έτσι παράξενο, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι μέλισσες είναι να αρχίσουν να κάνουν διάφορα πράγματα και το βγάζουν. Δεν το σκέφτονται 400 χρόνια, σαν εμάς με την τουρκία. Άρα γύρω-γύρω εδώ βάζουμε 2,5-5 και έτσι μας επιτρέπει να έχουμε ένα μέλι που δεν έχει βαρέα μέταλλα. Γιατί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όσοι πιστεύουν ότι το μέλι τους δεν έχει βαρέα μέταλλα, το πιστεύουν επειδή δεν έχουν κάνει ποτέ χημική ανάλυση για βαρέα μέταλλα. Γιατί μόλις θα την κάνουν, ξαφνικά δεν θα το πιστεύουν πια. Άρα το άλλο που είναι σημαντικό, άμα θέλετε να το δείτε, κάντε μια ανάλυση, κάντε πριν και μετά. Και θα δείτε ότι εφόσον έχετε βάλει ζεόλυθο, όλα τα βαρέα μέταλλα έχουν περάσει το 0. Ενώ τα άλλα έχουν περάσει σε νούμερα που μετά θα πούμε αν είναι αποδεκτά ή όχι. Είμαστε στην Κύπρο. Άρα, πατάτες, μόνο με ζεόλυθο. Άρα, όταν έχετε ένα κανονικό κτήμα εντός εισαγωγικών, τώρα κανονικό, τώρα μιλάω στους Κύπριους, ένα κανονικό ιστορία είναι άλλο, δηλαδή. Παράγετε 4 τόνους πατάτα, αναστρέφω. Με ζεόλυθο κάνετε 5. Στο ίδιο στρέμμα, το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Άρα, το βλέπετε εδώ, είμαστε στα 100 κιλά το στρέμμα. Όλα αυτά που θα σας δείξω τώρα είναι ζεολυθικά προϊόντα και η μεγάλη επανάσταση είναι η εξής. Είναι ότι τα ζεολυθικά προϊόντα, παρόλο που είναι βιολογικά, είναι όμορφα. Δεν έχουν την ασχήμια που έχουν τα βιολογικά, γιατί τα βιολογικά, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε ασθένεια δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο, τα βλέπετε. Όταν βλέπετε προϊόντα τώρα πολύ ωραία, το ξεχνάτε ότι είναι βιολογικά. Μεγάλα, πανέμορφα, με καπύλες και τέτοια. Λες παιδιά, λες και το έχει κάνει η ρελίκτης. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια, ας μην πάνε οι παράδες, πάει για 3 μήνες, πρέπει να βάλουμε στη συνέχεια. Όχι αγάπη μου, αυτό το είπαμε και στον κύριο. Είπαμε, βάζεις μία φορά την ενσωμάτωση, μία φορά, 2 την επόμενη χρονιά, 3, αν είσαι στην προϊκή, δεν ξαναβάζεις ποτέ. Και στα δέντρα. Ποια δεν είναι. Και τις πατάτες αγάπη μου μιλάμε. Είναι για στα δέντρα. Το ίδιο, το ίδιο. Ότι το βάζουμε σε 3 χρονιές είναι για να μην αλλάξουμε απότομα το περιβάλλον των φυτών. Τίποτα άλλο. Άρα εδώ αυτές οι πατάτες είναι ζεολυθικές, αυτές εδώ είναι ζεολυθικές. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε το τεστ, το λέω τώρα για εσένα. Πάτε πατάτες, καλές, υποτίθεται, και τις βράζετε μόνο και τις τρώτε χωρίς τίποτα άλλο. Θα δείτε ότι πολλές πατάτες είναι άνοστες. Τους όπλα, αυτό είναι το καλύτερο τεστ. Άμα είστε ικανοί να φάτε πατάτα χωρίς τίποτα και να λέτε ότι πραγματικά έχει καλή γεύση, είναι άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αυτές εδώ τις έχουμε φάει. Αυτές εδώ τις τρως, δεν θες να φάεις τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά καθαρές και έχει τη γεύση της πατάτας. Η πατάτα είναι μια πολύ καλή περίπτωση για την Κύπρο. Πρώτον, γιατί έχετε μια σούπερ πατάτα. Ακόμα και η Άγγλια είναι champion. Και επιπλέον είναι αναγνωρίσιμη. Δηλαδή ξέρουμε ότι η κυπριακή πατάτα. Και λέω τώρα, γιατί η Κύπρος να μην έχει πατάτα αποκλειστικά ζεολυθική, εφόσον μπορείς να κάνεις αυτή την ποιότητα. Συν αύξηση παραγωγής, συν έναν τόνο αναστρέμμα. Δηλαδή έχεις μια καλύτερη πατάτα, καλύτερη παραγωγή, εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση φυτοφαρμάκων και έχεις αυτό το αποτέλεσμα.
Πρέπει να είσαι πολύ. Και εσείς το είπατε. Αυτές εδώ λοιπόν οι πατάντες, εδώ είναι σέλιδα. Το βλέπετε, εδώ βάλαμε τον άνθρωπο δίπλα για να βλέπετε το μέγεθος. Αυτό είναι μόνο μέγεθος όρεθος. Πού είμαστε εδώ? Παλιόμετρος. Τα αυγά έχουμε σύν 7% βάρος. Αυτά τα βλέπετε, τα μαρούλια. Λοιπόν, τα μαρούλια, μια διακρίνηση. Πολλές γυναίκες τρώνε μαρούλι για να μην είναι χοντρές. Όχι, μην γελάτε, τα ξέρετε, αυτά τα, όλα τα πράσινα που τα τρώμε, γιατί οι άντρες βέβαια είναι βουβάλια, ούτε σε πότε κάναμε. Το πρόβλημα με το μαρούλι είναι το εξής. Είναι μια τεράστια επιφάνεια με πολύ μικρό όγκο. Άρα είναι το τέλειο για φίλτρο. Άρα ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στα νόρμα 0,5 για βαρέα μέταλλα. Ενώ για την ντομάτα δίνει 0,1. Και να ρωτηθείτε τώρα, γιατί δεν βάζει 0,1 για όλα τα λαχανικά. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί άμα βάλει 0,1 δεν βγαίνει ούτε ένα μαρούλι. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας. Φανταστείτε ότι είναι. Βλέπετε τα φίλτρα καφέ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η τεράστια επιφάνεια, πολύ λεπτό, άρα ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει. Τα μαρούλια αυτά. Πού είμαστε εδώ? Πού? Πυρηνικά. Λοιπόν, αυτά εδώ τα μαρούλια τα βλέπετε είναι μόνο με ζεώρια. Λοιπόν. Για όσους ξέρουν λίγο από μαρούλι, το βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόνο ωραίο, είναι και πολύ γνώστιο. Τα κουφιά αυτά είναι ζεολιθικά. Αυτά... Ναι, σωστά, σε λάθη αυτό. Λοιπόν... Κυριακή, σήκωσε το χέρι σου, πέρα. Μπράβο. Το βλέπετε αυτό το χέρι. Το χέρι που βλέπετε είναι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, για να δείτε λίγο το μέγεθος, γιατί αυτά είναι μέσα στο κήπο τους. Δηλαδή, ο ζεώριος οφείλει και τα διαφράγματα των μοχτών να εμπαθούν στο μαχαίρι. Όχι, όχι, όχι. Είναι μερικά έντομα που θέλουν, ας πούμε όπως είναι ο δάκος, να έχουν μια τοπική υγρασία, όπως είναι και οι μύκητες. Αυτά επειδή όταν βάζεις ζεώριθο, αφυδατώνει την επιφάνεια, ενοχλούνται και φεύγουν. Δεν ξέρετε η επιφάνεια, γιατί αλλιώς θα ήταν καταστροφή. Και γι' αυτό να ξέρετε και για τις γυναίκες τώρα, καληνύχτα σας. Αυτό θα ήταν πει ότι είμαστε αραβάνια, δεν καληνύχτα. Είναι 8 η ώρα. Ωραία. 8, είμαστε καληνύχτα, 8 η ώρα. Γεια σας. Λοιπόν, για αυτούς που θα πάμε στα μεσάνυχτα, μετά τις 8, εδώ είμαστε σε Καλαμπόκη περιοχή αναγέννηση στην Ελλάδα. Και τα σκόρδα. Τα σκόρδα είναι στη Νέα Βίσα, είναι τα αγαπημένα μου παραδείγματα. Η Νέα Βίσα είναι απλώς ένα χωριό. Ένα χωριό. Το θέμα είναι ότι αυτό το χωριό παράγει το 70% του σκόρδου της Ελλάδος. Πάω Παναγία. Λοιπόν, το θέμα το σκόρδο έχει ένα θέμα προβληματικό από μόνο του. Είναι ότι έχει πολλές φλούδες. Άρα είναι το τέλειο για να μένει η σαβούρα μέσα. Με τα κρεμμύδια είναι το ίδιο, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, άρα επειδή είναι αυτές πολλές φλούδες, επειδή μπαίνει εύκολα, μετά βγαίνει δύσκολα. Άρα, το σκόρδο τώρα είναι η πρώτη φορά που έγιναν δοκιμές με ζεώριθο στη μικρή σπίδα. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες στην περιοχή, μία μικρή και μία μεγάλη. Όταν έβαλαν ζεώριθο στη μικρή, το μέγεθος ήταν μεγαλύτερο από τη μεγάλη, που δεν είχε ζεώριθο. Γιατί αυτοί δεν ήθελαν να το δοκιμάσουν παντού, το είδαν. Όταν οι Σουηδοί έμαθαν ότι η Νέα Βίσα παράγει σκόρδο με ζεώριθο, είπαν εμείς θέλουμε μόνο από αυτό το σκόρδο. Επειδή το φάγαμε και από αυτό, αυτό εδώ είναι το χέρι μου, βλέπετε. Αυτό είναι το ζεώ, βλέπετε. Λοιπόν, στο βλέπετε το μέγεθο. Αυτό είναι η μικρή. Λοιπόν, είναι πεντακάθαρο, είναι κατάλευκο και η γεύση έχει πραγματικά να κάνει με τις παλιές γεύσεις που είχαμε για το σκόρδο, η οποία παραδόξως, προσέξτε πώς θα το πω, είναι λιγότερο δυνατή και πιο λεπτή, δηλαδή μυρίζει περισσότερο σκόρδο χωρίς όμως αυτή τη βρωμίλα του σκόρδου. Και η βρωμίλα του σκόρδου προέρχεται από το γεγονός ότι βάζοντας τόσα πράγματα αποθηκεύουν και μετά σας βγαίνει λίγο πιο δυνατό. Άμα το σκεφτείτε για τους πιο παλιούς που τρέβανε σκόρδο, τη σκορδαλιά, δεν είχατε τα ίδια προβλήματα που έχετε όταν την τρώτε τώρα. Αυτό πάντως, να ξέρετε ότι φέτος θα βάλουν και στη μεγάλη, παντού.
Όλος ο συνεταιρισμός. Τώρα θα μου πείτε τι μας νοιάζει ο συνεταιρισμός της Νέας Βίζας. Ναι, αλλά είναι το 70% της Ελλάδας. Άρα καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό πηγαίνουμε και σε αυτά τα χωριά. Να τα δούμε. Σε ροδιές, όπως βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο για το ψέκασμα. Α, όλα αυτά εδώ τα προϊόντα είναι ζεολεκτικά. Και για όσους θέλουν να βρουν στοιχεία, άρα μπαίνετε στο ελληνικό ζεόλεκτος, έτσι προσπορ, βάλετε απλώς ελληνικό ζεόλεκτος, όπως είπε να προηγηθείτε ο Μάριος, και θα βρείτε μέσα πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικά, δημοσιεύσεις, βίντεο, εφαρμογές που αφορούν τον ζεόλεκτο. Άρα, τώρα ξαναλέω τώρα στους καταναλωτές. Υπάρχουν ήδη βιολογικές αγορές. Εκεί πέρα κάνετε όπως έκανε η κυρία. Ρωτήστε, κάνετε ζεόλεκτο. Και άμα μερικοί από εσάς σας λένε ναι, κάνουμε ζεόλεκτο, λέτε να το γράφετε. Να το γράφετε ότι είναι με ζεόλεκτο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μαθευτεί σιγά-σιγά, γιατί είναι ένα προϊόν που βοηθάει όλους τους ανθρώπους. Άρα είναι κρίμα να μην το ξέρουν. Και κατά συνέπεια, όταν εσείς ως καταναλωτές το ζητάτε συστηματικά, θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μπει και αυτό το πλαίσιο. Άρα, για τον κύριο συνωμοσιολογία είναι ακριβώς το ίδιο. Πολύ συχνά σκέφτονται ότι οι γεωπόλοι σιγά να μην το κάνουν αφού έχουν ωφέλη απ' άλλο. Όχι, γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι όταν ο γεωπόλος την ίδια μέρα έχει 10 άτομα που το ρωτάνε για ζεόλεκτο και έχει έναν για αυτό το φάρμακο, σιγά σιγά αγοράζει και αυτό ζεόλεκτο, σου λέει θα το παίρνει πάνω και κάποιο άλλο. Άρα αυτό γίνεται και είναι πάρα πολύ καλό. Σιγά σιγά θα μαθευτεί, αλλά αυτό οφείλεται και σε εσάς. Δηλαδή, όταν θα δοκιμάσετε προϊόντα με ζεόλεκτο και θα δείτε τη διαφορά, θα πείτε γιατί να μην έχω δικαίωμα να έχω αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν θα το ζητήσετε κι εσείς. Είναι το ίδιο. Όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα βιολογικά προϊόντα, λέγατε τα ανεκτά. Διαφημίσεις, μόδα κτλ. Σιγά σιγά όμως είδατε ότι όντως υπάρχει μια διαφορά. Άρα, για όσους ξέρουν από εσάς για ενεργούς μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να βάλετε και ενεργούς μικροοργανισμούς και ζεόλεκτο, πάνε μια χαρά και έχετε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση από το ζεόλεκτο μόνο του. Και το ενεργό, ε1, ας πούμε. Άμα είναι μόνοι τους, έχουν λιγότερη απόδοση από αυτά. Τα έχετε τώρα όλα τα στοιχεία. Έως σήμερα δεν ήσασταν υπεύθυνοι με αυτό το θέμα, εντάξει, αλλά εφόσον είσαστε και ένας σύνδεσμος, θα ήταν καλό όλα αυτά που είπαμε δεν τα πιστεύετε, τα διασταυρώνετε, εντάξει, κοιτάζετε κάτι και μετά θα ήταν καλό να γράψετε κι εσείς κάτι για να ενημερώσετε τα μέλη σας, για να μην περιμένετε μόνο από τους άλλους να το ξέρουν. Και αυτό που κάνουμε εμείς συστηματικά είναι ότι στον ζεόλεκτο, για το ζεόλεκτο και αυτά, σιγά σιγά καταγράφουμε τους ανθρώπους που παράγουν προϊόντα με ζεόλεκτο. Για όλη την Ελλάδα. Αυτό θα μου πείτε τι το όφελος, αφού άμα μένεις σε ένα σημείο ή μένεις στην Κύπρο, δεν θα πας εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά αυτό μαθαίνετε και θέλουν και αυτοί να μπουν στη λίστα. Για να ξέρετε ότι θα μπούμε σε ένα πλαίσιο όπου το προϊόν θα είναι γραμμένο ότι δεν περιέχει βαρέα μέταλλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθώ δεν είναι γραμμένο, να το ξέρετε. Προσπαθώ το κάνουμε σαν να μην υπάρχει το θέμα. Μετά, θα είναι γραμμένο, θα έχει ας πούμε ένα ζήτα που θα σημαίνει ότι είναι από ζωολογική καριέρα. Όπως έχουμε τώρα το φιλαράκι που είναι βιολογική. Αλλά στην αρχή μπορεί να μην δίνετε σημασία, εγώ σας λέω. Γιατί η πιστοποίηση σε βιολογικό ή ζωολογικό είναι 3 χρόνια. Όσο πιο γρήγορα αρχίσουν οι άνθρωποι, τόσο πιο γρήγορα θα έχουν ένα προϊόν με αυτό. Αυτό θα γίνει. Μετά μην μου πείτε ότι δεν τα ξέρετε. Και θα δείτε ότι μετά οι σύνδεσμοι καταναλωτών θα πούν, α, παιδιά, εφόσον υπάρχει με το σήμα, γιατί εσείς προστατεύεστε. Στην αρχή θα πείτε, πρέπει να το βάλετε, μπορείς να το βάλεις. Άρα μερικοί από εμάς λένε ότι δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω κάτι πολύ απλό, προσέξτε, θα σας συγκρίσω. Ας πούμε ότι δεν θέλετε να κάνετε τίποτα με το ζεόλεκτο και να συνεχίσετε τα ίδια. Σε κάποια φάση, όταν θα εμφανιστεί το ζήτα και εσείς δεν θα το έχετε, θα σας αναγκάσει η νομοθεσία να γράφει «περιέχει βαρέα μέταλλο». Α, εδώ θέλω να δω τη μούρη σας. Γιατί προσέξτε, όχι, μα θα γίνει, σιγά σιγά. Λοιπόν, να προσπαθώ να σας πω το εξής. Πριν, όταν βάζαμε θιούχα, δεν το γράφαμε. Τώρα, μην κοιτάξετε τα μπουκάλια σας. Θα δείτε ότι είναι γραμμένο.
Και αυτό επιβάλλεται και το θεωρούμε όλοι φυσιολογικό. Και άμα κοιτάξετε. Πώς? Όχι, πώς δεν έχει θείο χαμηλή, αστείευεσαι. Ναι, στο κρασί. Κρασί είναι. Κρασί, κρασί. Όχι, όχι. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα έχουμε ζήσει και θα είναι το ανάλογο. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και επιμένω και δεν είναι συνωμοσιολογία, διότι και εγώ είμαι οικονομικός αναλυτής και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Γι' αυτό είσαι συνωμοσιολόγος. Να σας εξηγήσω κάτι, δεν είναι συνωμοσιολογία. Βλέπετε ότι με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μπαίνουν στα ράφια σε όλη την Ευρώπη και δεν υπάρχει μια επιγραφή που να λέει πάνω ότι είναι τροποποιημένο προϊόν. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά υπάρχουν όμως χώρες που αυτό το επιβάλλουν να είναι γραμμένο και το απαγορεύουν και μερικές. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Αυτό εξαρτάται και από εσάς. Δηλαδή, όταν έρχεται λοιπόν εδώ, εδώ γιατί βάλαμε παραδοσιακούς πόρους, να ξέρετε ότι υπάρχει το ανάλογο στην Κύπρο. Υπάρχει στο τμήμα Γεωργικών και τράπεζα. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει τράπεζα για σπόρους. Μπορεί να το ζητήσετε και να ξέρετε ότι αυτό είναι και τζάμπα. Σας δίνει λοιπόν σπόρους και παραδοσιακούς που έχει μεγάλη σημασία για την ποικιλία. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Εμείς βάλαμε αυτά τα τεστ με παραδοσιακούς σπόρους για να δείξουμε ότι ακόμα και ένας παραδοσιακός σπόρος ο οποίος κατηγορείται ότι θα έχει ασθένειες, θα πεθάνει, θα κάνει χαρά, τελικά θα βγάζει μια χαρά με τον ζεόλυθο. Άρα, όταν αυτό θα το μάθουν οι περισσότεροι από εμάς, όλοι εσείς που φυτεύετε ακόμα και στον κήπο σας μερικά πράγματα, να αναρωτηθείτε, γιατί δεν έχετε βάλει ζεόλυθο. Θα μου πείτε, μα δεν το ξέρετε. Είναι πολύ απλό, από σήμερα όμως το ξέρετε. Όταν θα το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι οι ντομάτες σας έχουν άλλη γεύση και θα είναι πιο μεγάλες. Η μελιτζάνα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Εμάς μας αρέσει αυτό να το κοιτάζουμε, γιατί πηγαίνουμε, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο και λέει: εγώ παράγω αγκούρια. Κανονικά δεν είναι πια η περίοδος για αγκούρια, αλλά συνεχίζουν να βγάζουν. Και αυτό το σταματάει και του πονάει η καρδιά, γιατί βλέπει το φυτό, παράγει ακόμα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε στην Παλαιόφαρα. Είχαμε μικρά, δεν σας φέραμε εδώ, είχαμε μικρά ντοματίνια και τα φέραμε στο κοινό. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι τα φάγαν όλα αυτά που δεν είχε φάει η Βασιλική. Γιατί ήταν πίσω εκεί το όνομα. Τι θέλω να σας πω, όταν το δοκιμάζεις, τότε καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται. Και δυστυχώς, προς το παρόν, στα σούπερ μάρκετ δεν έχετε δικαίωμα να δοκιμάσετε τα λαχανικά σας επί τόπου. Αν έχετε δικαίωμα να δαγκώσετε την ντομάτα σας, θα σας έλεγα εγώ αυτή την αγορά. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Και βάζοντας μόνο και μόνο 100 κιλά το στρέμμα σε ντομάτα και ψέκασμα, έχετε ντομάτες, όλα αυτά, αγκούρια κτλ. Που υπάρχουν. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές ήδη στην Ελλάδα και τώρα έχουν αρχίσει και στην Κύπρο να έχουν ζεολυθικά προϊόντα. Και θα ήταν καλό να ενημερωθείτε, να το προωθήσετε κι εσείς μεταξύ σας για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ρε παιδιά, πρώτα απ' όλα είστε σύνδεσμοι. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι αυτοί που παράγουν, ελάτε εδώ. Φέρτε μας προϊόντα, θα δοκιμάσουμε στο σύνδεσμο. Σύνδεσμοι όμως, κύριε Γερέ, που δεν έχουν καμία βοήθεια από το κράτος και οι νεοταξίτες, η νέα τάξη πραγμάτων, βλέπετε, Henry Kissinger, όλα αυτά που λέμε είναι καλά στη θεωρία. Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν γεωργία από τα παράρχια χρόνια. Με τις τακτικές και τα πολιτιστικά και τα λαϊκίστικα που έχουν κάνει, έχουν καταστρέψει τη γεωργία και τώρα ζητούμε να ξαναγυρίσουμε στη γεωργία. Όλα είναι καλά στη θεωρία. Στην πράξη όμως, όπως οδηγούνται τα πράγματα, το αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουμε. Εγώ πάνω σε αυτό που βλέπω είναι ότι πρακτικά στον τομέα με την εφαρμογή του ζεόλυθου έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις για εφαρμογές. Τώρα δεν λέμε πια στους ανθρώπους κάντε το, το έχουν δει από τον διπλανό και βλέπουμε ότι αυτές οι παραγωγές αλλάζουν εντελώς τον τομέα γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ απλό. Ο αγρότης όταν βάζει ένα πράγμα που την πρώτη φορά που το βάζει, όχι επειδή είσαι και οικονομικός, όχι μόνο κάνει απόσβεση, έχει κέρδος από την πρώτη εφαρμογή. Δηλαδή αυτοί που δεν ασχολούνται με τη γεωργία λέτε μηδέν κόστος ή ζεόλυθος. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι αυτοί βάζουν φάρμακα, λιπάσματα, νερό. Αυτό είναι ένα κόστος ήδη. Μόλις βάζουν ζεόλυθο, όλα αυτά μειώνονται. Η διαφορά είναι τεράστια. Συμφωνώ και παυξάνω. Οι μεγάλες πολυεθνικές βλέπε Μονσάντο. Θα το δεχτούν, επαναλαμβάνω. Θα το δεις. Μα είναι και θέμα υγείας, συγγνώμη. Μα είναι και θέμα
Μα θέμα υγείας. Μα και εγώ είμαι υγιεινή διατροφή, όμως στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία τα μεγάλα συμφέροντα επιβιώνουν. Είναι καλά στη θεωρία να ξέρουμε και το μέγεθός μας. Ναι. Δεν είναι η τοπάθεια, δεν είναι εγώ αυτό που λέω. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν είμαστε δύο φαρός της γης. Και δυστυχώς γεωστρατηγικά και πολιτικά, πέραν της αγροτικής οικονομίας, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν κάνει ολέθεια λάθη. Ναι, αλλά βλέπετε όμως, ας το αφήσουμε, θα δίνει σήμερα η ημέρα για την ΑΟΣ. Νομίζω ότι βλέπετε άλλα πράγματα τώρα, αλλά ας το αφήσουμε. Το μικρό χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο, ας το αφήσουμε, αυτό έχει αλλάξει.